καλησπέρα σας. Τετάρτη βράδυ, παρεμβάσεις στο Blue Sky και κατσούνες είχε το μενού σήμερα. Και μάχες σώμα με σώμα και χημικά και συλλήψεις και συνθήματα και πολύ μεγάλη ένταση στο συλλαλητήριο των αερωτών που ήρθαν από την Κρήτη, πήγαν στο κέντρο της Αθήνας, πήγαν να μπουν στο αρμόδιο Υπουργείο, δεν τους δέχτηκε ο Υπουργός. Φύγανε απόψε το βράδυ με υποσχετική ότι όταν θα κατέβουν τα κυβερνητικά στελέχη κάτω στην Κρήτη θα τους περιμένουν με πολύ θερμές διαθέσεις. Καλησπέρα στον Γιώργο Φουδαλάκη, καλησπέρα στον Νίκο Στέφο, στους δύο συναδέλφους. Τώρα, πριν πάμε στα σοβαρά επεισόδια και στα όσα έγιναν σήμερα με τους αγρότες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το φορολογικό, το ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, το ΦΠΑ και ούτω καθεξής, υπάρχουν δύο θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία. Το ένα είναι ότι φαίνεται πως οι σχέσεις του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Τσακαλώτο δεν είναι καλές. Και το λέω έτσι γιατί ο κύριος Τζανακόπουλος σήμερα, κύριε Γιώργο, ουσιαστικά έδειξε, κάρφωσε τον κύριο Τσακαλώτο για την υπόθεση της Ελστάτ. Θυμίζω. Όταν ρωτήσετε τον. Ναι, ρωτήστε τον Τσακαλώτο, λέει. Θυμίζω ότι την προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο, όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε στους υπουργούς του σε απευθεία σύνδεση, για να τα ακούσουν και οι πολίτες, ότι η ελληνική οικονομία έχει περάσει στην ανάπτυξη, μετά από 7 λεπτά έβγαινε η Ελστάτ βεβαιώνοντας ότι το τελευταίο τρίμηνο του 16 ήμασταν σε ύφεση 1,1. Ξαναβγαίνει η Ελστάτ σήμερα και λέει το 16 μηδενική ανάπτυξη. Και ρωτάτε είμαστε στην απόλυτη στασιμότητα με βάση τα νούμερα. Με βάση τη ζωή δεν είμαστε στη στασιμότητα. Ναι, είμαστε πιο κάτω. Είμαστε στο παρακάτω. Έτσι. Και ρωτάτε ο κύριο Τζανακόπουλο, και ενώ έχει ξοδευτεί αρκετή μελάνη και αρκετό σάλιο για να πείσουν ότι δεν υπάρχει ζήτημα, ο κύριο Τζανακόπουλο, με τον τρόπο που το κάνει ένα κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριο Τζανακόπουλο κάνει μια δουλειά συγκεκριμένη, δείχνει τον Τζακαλώτο και λέει, τι να σα πω. Ρωτήστε τον Τζακαλώτο. Η ερώτηση που έγινε είναι αν ο Πρωθυπουργός ήξερε την ανακοίνωση της Ελστάτ που ακολούθησε, όπως είπες και εσύ, μετά από λίγα λεπτά από τη δικιά του δήλωση περί ανάπτυξης κτλ. Και είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε. Επανήλθαν οι συνάδελφοι, νομίζω στο Sky ήταν σήμερα το πρωί, τον ρώτησαν αν το ήξερε ο κ. Τσακαλώτος. Πήγαν από Τσαλακώτος, γιατί τσαλακώθηκε η ιστορία. Ναι. Γλώσσα λανθάνουσα. Αν την ώρα που έμπαινε στο Υπουργικό Συμβούλιο, το ήξερε. Και αν είπε στον Πρωθυπουργό, και μην το πει αυτό για την ανάπτυξη, σε λίγα λεπτά θα βγει η Ελστάτ και θα μας ρίξει πάγο. Και στην ερώτηση λοιπόν, αν ήξερε τα ανακοινοθέντα από την Ελστάτ λίγο αργότερα, η απάντηση του κυρίου κυβερνητικού εκπροσώπου του Δημήτρη Τζανακόπουλου ήταν: ρωτήστε τον Τζακαλώτο. Αυτό συνεπάγεται μπορεί και δεν ήξερε. Θεωρώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις. Καταλαβαίνω. Γιατί όταν λέει ότι η Ελστάτ έχει να κάνει με το Υπουργείο Οικονομικών, δεν έχει να κάνει με το Μαξίμου, έτσι, και μετά λέει ρωτήστε τον Τζακαλώτο, αφήνει μια σαφέστατη αιχμή που λέει ότι μπορεί και να ήξερε. Επειδή δεν μου έχει πει ο κύριος Τζανακόπουλος, για παράδειγμα, ότι έχει πρόβλημα με τον κύριο Τζακαλώτο, το μόνο που μπορώ να πω είναι μια προσωπική εκτίμηση. Αλλά θα την πω χωρίς περιστροφές. Αν έχει ο Τζανακόπουλος πρόβλημα με τον Τσακαλώτο. Αν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ του Πρωθυπουργού, του κυρίου Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Τσακαλώτου, αν υπάρχει πρόβλημα με τον κύριο Τζανακόπουλο, επίσης δεν το ξέρω. Μπορώ όμως να σας πω αυτό που γνωρίζω από το ρεπορτάζ και την εκτίμησή μου. Αυτό που γνωρίζω από το ρεπορτάζ είναι ότι στράβωσε το πράγμα όταν στις 20 Φεβρουαρίου στο Eurogroup είχε βγει ένα non-paper για το οποίο δεν είχε λάβει γνώση ο ίδιος ο κύριος Τσακαλώτος, το non-paper που έλεγε για τα αντίμετρα και το τέλος της λιτότητας. Και μετά ακολούθησε ένα επικοινωνιακό μπαράζ, θυμάσαι το είχαμε σχολιάσει και εδώ πέρα, με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, τον κύριο Παπά, τον κύριο Σταθάκη, τον κύριο Τζανακόπουλο, δις μάλιστα σε μία μέρα, που μιλούσαν για το τέλος της λιτότητας. Και βγήκε ο Τσακαλώτος μία μέρα μετά. Ο Τσακαλώτος, βγαίνοντας από το Eurogroup, είπε, διαβάστε την ανακοίνωση του μεγάλου Μαξίμου, αντί ο ίδιος να εξηγήσει ένα 5 πράγματα. Εκείνη τη στιγμή, όσοι ήταν στις Βρυξέλλες, κατάλαβαν ότι υπήρχε μια δυσαρέσκεια από την πλευρά του. Υπήρχε θέμα. Στο ρεπορτάζ που ακολούθησε, εγώ έμαθα ότι τα δύο επιτελεία, το Υπουργείο Οικονομικών και το Μέγαρο Μαξίμου, υποτίθεται τουλάχιστον ότι συνεργάζονται αρμονικά σε αυτόν τον τομέα που λέμε, και το ξέρει καλά και ο Νίκος ο Στέφος, της επικοινωνίας. Τι θα πούμε δηλαδή, να το πω έτσι, πώς θα το πουλήσουμε, πώς θα το πλασάρουμε. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπήρξε η συνεννόηση, τουλάχιστον δεν υπήρξε συνεννόηση με αυτόν που τελικά κουβαλάει το μάρμαρο της αξιολόγησης και της διαπραγμάτευσης, τον κύριο Τσακαλώτο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά έχουν ακολουθήσει και άλλα πράγματα που, κατά τη γνώμη μου,
Αν ήθελε να βάλει σήμερα κάποιος μια τελεία και μια παύλα και να πει ότι δεν υπάρχουν, θα είχε φροντίσει να τα ξέρει καλά για να μπορεί να απαντάει καλά. Λέω ένα παράδειγμα και κλείνω για να μην τρώμε και το χρόνο του κόσμου με τα ΕΣΟ κυβερνητικά. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά. Συμφωνώ μαζί σου, εξού και βλέπεις ότι το ρεπορτάζ το έχω δουλέψει όσο μπορώ. Όμως ξέρω ότι ο κόσμος τώρα καίγεται και για άλλα πράγματα. Μένοντας λοιπόν στο θέμα για λίγο ακόμα, θα πω ότι το παράπονο του Πρωθυπουργού, ότι δηλαδή άκουσε μία κριτική, ότι ξέρω εγώ, δεν διαχειρίστηκε καλά το θέμα της διαπραγμάτευσης, γιατί έκανε μία διαπραγματευτική τρίπλα όταν είχε δώσει εκείνη τη συνέντευξη, αν θυμάστε, στην Εφημερίδα των Συντακτών. Τη θυμάστε τη συνέντευξη? Είχε πει για μηδενικά μέτρα. Ναι, ναι. Βγήκε λοιπόν σε συνέντευξη του Χατζηνικολάου λίγες μέρες μετά ο Τσαγαλώτος και είπε ότι ήταν μια διαπραγματευτική τακτική του Πρωθυπουργού. Ήταν επικοινωνιακό. Ο Πρωθυπουργός επανέρχεται λοιπόν και λέει το πιο επικές που μου είπανε ήταν ότι έκανα μια διαπραγματευτική τρίπλα. Δεν πιάστηκε από την κριτική του Στέφου ή του Χουδαλάκη ή ξέρω εγώ ένα καρφί της αντιπολίτευσης. Πιάστηκε από το Τσακαλώτο. Προφανώς, γιατί ο Τσακαλώτος είναι ο υπουργός των οικονομικών. Όταν έχεις λοιπόν αυτή την ατμόσφαιρα. Είναι αυτός που κάνει τη διαπραγμάτευση. Σωστά. Είναι το πρώτο βιολί της διαπραγμάτευσης. Σωστά. Πολύ σωστά το λέω. Και που σήμερα, κακά τα ψέματα, τον αδειάζει. Και τον αδειάζει όταν τα πράγματα είναι σε πολύ λεπτό σημείο στη διαπραγμάτευση. Εγώ θεωρώ ότι ο Τσακαλώτος πιστεύει ότι έχει αδειαστεί μέχρι τώρα 2-3 φορές σημαντικά. Ναι, αλλά Γιώργο. Μπορώ να σας πω την πρώτη. Μετά την ολονυχτία χτες στο Χίλτον. Ναι. Τον αδειάζει σήμερα. Οι ολονυχτίες δεν ξέρω γιατί τη μία μέρα μας λένε. Μάλλον δεν ήταν ολονυχτία, μία παρά 20 τελειώσει. Για ναυάγια, την άλλη μας λένε ότι κλείνουμε κλπ. Εγώ θα περιμένω, νομίζω ότι όλοι έχουμε μάθει πια να κάνουμε υπομονή. Θέλω όμως να πω ότι το πράγμα φαίνεται να έχει στραβώσει κυρίως από το Δεκέμβρη και μετά, όπου η 13η σύνταξη, επίδομα εφάπαξ ήταν, ανακοινώθηκε με έναν τρόπο που έφερε σε πολύ πιο δυσχερή θέση τον διαπραγματευτή Τσακαλώτο. Με τους απέναντι. Πού τον περιμένανε στη γωνία. Ο οποίος αναγκάστηκε να στείλει εκείνη την επιστολή μετά. Γιατί ο Τσακαλώτος ήταν σχεδόν ταπεινωτική. Ο Τσακαλώτος εδώ πάντως. Δεν έχει να κάνει με κουσκούς. Εδώ έχει να κάνει με ένα κεντρικό ζήτημα. Και πάω και στον Νίκο τον Στέφο. Εάν υπάρχει σοβαρό ρήγμα στις σχέσεις του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό των Οικονομικών του, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τη χώρα και για τη διαπραγμάτευση. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει αυτό που πετύχαμε στο Eurogroup είναι μηδέν λιτότητα. Και βγαίνει ο Τσακαλώτος και τέλος λιτότητας. Και βγαίνει ο Τσακαλώτος και λέει εγώ δεν είπα για τέλος λιτότητας. Και ο Πρωθυπουργός αυτά που είπε για κανένα μέτρο τα είπε για τη διαπραγμάτευση. Τότε προκύπτει ζήτημα. Προκύπτει ζήτημα και γιατί. Ποιος κάνει τη διαπραγμάτευση. Είναι εκτός γραμμής ο Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος κάνει άλλα πράγματα από αυτά που θέλει ο Τσίπρας. Ο Τσακαλώτος αδειάζει τον Τσίπρα στις διαπραγματευτές. Να πω κάτι πριν. Θέλει πριν άλλα το μέτρα. Θα φέρει άλλα μέτρα από αυτά που ο Τσίπρας έχει ζητήσει να φέρει. Άκη, είναι πολύ εύλογες ερωτήσεις. Λέω μόνο αυτό. Έτσι, γιατί όλα αυτά θα τα κάνουν οι πολίτες. Ο Τσακαλώτος, χωρίς να μπω τώρα στις λεπτομέρειες της διαπραγμάτευσης, γιατί να πω την αλήθεια, δεν τις γνωρίζω και όλες. Γνωρίζω όσες καταφέρνω να μάθω. Ο Τσακαλώτος όμως είχε από την αρχή μία θέση δημοσιοποιημένη που είχε πει ότι τα κλείνουμε όλα ή δεν κλείνουμε τίποτα. Νομίζω ότι το έχει πει επανειλημμένως, πρέπει να το θυμούνται και οι τηλεθεατές. Αυτή τη στιγμή η αξιολόγηση, αν κλείσει όπως δείχνουν οι τελευταίες πληροφορίες ότι κλείνει, δεν κλείνουν με αυτόν τον τρόπο. Το επισημαίνω σε επίπεδο στρατηγικής. Δηλαδή λες, εγώ θα κάνω την αξιολόγηση, θα κάνω τις υποχωρήσεις, αλλά θα πάρω τα πλεονάσματα, το χρέος. Τελεία. Έτσι κλείνουμε. Αλλιώς δεν κλείνουμε. Αυτή ήταν η άποψη του Τσακαλώτου. Αυτή τη στιγμή η αξιολόγηση, αν κλείσει, δεν θα κλείσει με όλο το πακέτο. Θα κλείσει με τμηματικά. Έλα, κύριε Νίκο. Θα συμφωνήσω με όλα όσα είπατε και οι δυο σας. Σαφώς φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει μια διάσταση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Πρωθυπουργού. Εκτιμώ ότι και εγώ, όπως και ο Γιώργος, εκτιμώ ότι η ιστορία αυτή έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβριο, από τότε που ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο κύριος Τσίπρας. Το επίδομα αυτό για τους χαμηλοσυνταξιούχους, το οποίο βαφτίστηκε τέλος πάντων 13η σύνταξη. Προφανώς ο κ. Τσακαλώτος δεν το ήξερε, ευνηδιάστηκε. Θα άκουσε όσα άκουσε από τους εκπροσώπους των θεσμών, με τους οποίους και με τους ομολόγους του Υπουργού στο Eurogroup, με τους οποίους συζητά.
Και από εκεί και πέρα άρχισε ένα γαϊτανάκι ευθυνών, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τι του τι και πώς, και πώς θα περάσει στην ελληνική κοινή γνώμη, θα περάσει αν θέλει τα μέτρα τα οποία πρόκειται να αποφασιστούν. Και είναι προφανές ότι ο κ. Τσακαλώτος μάλλον λέει τελικά την αλήθεια και ότι προφανώς έχει δίκιο όταν λέει ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να πει αυτά που πρέπει να πει. Γιατί με συγχωρείς πάρα πολύ. Αν ο κύριος Τσακαλώτος ήξερε για την ΕΣΤΑΤ, εγώ θεωρώ ότι ήξερε. Εσύ με συγχωρείς, Γιώργο, αλλά δεν πιστεύω τώρα ότι δεν θα ληφθούν μέτρα. Θεωρώ δηλαδή όλοι ήξερε. Το ξέρουμε τώρα αυτό, ότι θα ληφθούν. Τότε, όχι, άλλο λέω, άλλο λέω. Όχι, γιατί σταματήσαμε εκεί που έλεγα για τα μέτρα, γι' αυτό το λέω. Αυθαίρετα θεωρώ. Δεν είναι αυθαίρετο, Άκη, συγγνώμη που σε κόβω. Εντάξει, η ημερομηνία ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είναι γνωστή και στους πολιτικούς και στους οικονομικούς συντάκτες. Έπρεπε, να έχει ειδοποιήσει τον Πρωθυπουργό και να του πει στη διατύπωσή σου, έχει υπόψη σου, λάβε υπόψη σου, πρόλαβε το, ότι σε λίγα λεπτά, πιθανά από τη στιγμή που θα κάνει τη διατύπωση. Δηλαδή, πέταξε πανανόφλουδα. Δεν το ξέρω αυτό, εγώ. Αυτό. Πώς θα το ξέρω. Λέω, αυτό υπονοείς. Λέω ότι αυθαίρετα λέω εγώ ότι ήξερε ο κ. Τσακαλώτος. Αυτό υπονοείς όμως. Το ήξερε άρα, και λοιπόν, δεν μου το είπε. Άρα λοιπόν. Εμένα με εντυπωσιάζει ότι δεν το ήξερε ο Πρωθυπουργός. Άμπραβο. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να βγαίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο να προσπαθεί να επικοινωνήσει κάτι. Θυμίζω όταν ο Σαμαράς προσπαθούσε να επικοινωνήσει το success story. Θυμάσαι με πόση αγωνία προσπαθούσε να πει στους πολίτες, γιατί και τότε είχαμε κάνει τεράστιες θυσίες, είχαμε τεράστιες ανεργίες, είχαμε λουκέτα στα. Είχαμε λουκέτα στην αγορά και παρόλα αυτά θυμάσαι την αγωνία του τότε Πρωθυπουργού να λέει ότι θα έρθουν καλύτερες ημέρες, πάμε σε success story, φύλουμε τα ελλείμματα κτλ. Έτσι. Είναι η δουλειά του κάθε Πρωθυπουργού να το κάνει αυτό στο επικοινωνιακό επίπεδο. Okay. Να κάνει μασάζ στους υπουργούς και ούτω καθεξής. Υπάρχει όμως ένα σοβαρό άλλωστε, πρόβλημα. Άλλωστε και οι δυο και οι τρεις και όλοι οι τελευταίοι Πρωθυπουργοί μνημόνια εφαρμόζουν. Έτσι. Μνημόνια του κερατά. Λέω λοιπόν ότι επειδή θεωρώ αυθαίρετα ξαναλέω ότι ήξερε ο κ. Τσακαλώτος, μήπως έπρεπε να έχει ειδοποιήσει. Και μήπως το ότι δεν ειδοποίησε. Έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά της μεταξύ μα προφανώς, υπάρχει ένα θέμα λειτουργίας μέσα στην κυβέρνηση. Σαφώς και υπάρχει. Και εγώ θα ρωτήσω το εξής. Ακόμα και αν ο κ. Τσακαλώτος δεν ενημέρωσε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τα αποτελέσματα, για τις ανακοινώσεις της Ελστάτ, τι επρόκειτο να ανακοινώσει μετά από μισή ώρα η Ελστάτ, 34 λεπτά ακριβώς μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Μα κανένας από το Μαξίμου δεν μπόρεσε να μάθει να πάρει κάποιες πληροφορίες, τίποτα. Ούτε ο Χουλιαράκης δεν ήξερε. Καλά, ο Τσακαλώτος δεν του είπε τίποτα του Πρωθυπουργού. Ούτε ο Χουλιαράκης ήξερε. Και ο Χουλιαράκης και αυτός στα στεγανά του Υπουργείου Οικονομικών. Για πάμε, ρε παιδιά, να δούμε τι θα κάνουμε. Ο κ. Αντώνης Παντομενάκης, βουλευτής Χανίων ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Παντομενάκη. Καλησπέρα σας. Ήρθαν οι συμπατριώτες σας πάνω, έγινε μεγάλος χαμός. Δώστε μας δύο-τρεις εικόνες, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα τις σχολιάσουμε αμέσως μετά από τα όσα έγιναν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Αυτά. Και κατσούδες και συλλήψεις και μάχες σώμα με σώμα και χημικά και τραμπούκι τους είπε ο αρμόδιος υπουργός, μετά το μάζεψε, είπε ότι παρισέφρισαν διάφορα στοιχεία τα οποία δεν ανήκουν στον αγροτικό κόσμο και προκάλεσαν ή εκμεταλλεύτηκαν το συλλαλητήριο. Εγώ δεν είδα τους αγρότες να καταγγέλνουν κάτι τέτοιο, ότι μπήκανε να περισσεύσαν άσχετοι μέσα στο συλλαλητήριό τους, και δεν κατάλαβα και γιατί δεν έγινε ποτέ η συνάντηση. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη Σαρίδη, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης Ένωσης Κεντρών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στον κύριο Γερασιμό Γιακουμάτο, βουλευτή Β Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Και στον κύριο Λάμπρο Ρώση, γραμματέα μεταφορών και δικτύων του ΠΑΣΟ. Καλησπέρα, κύριε Ρώση. Καλησπέρα. Πάμε. Διάλειμμα. Επιστρέφουμε μετά όσα έγιναν στο κέντρο της Αθήνας. Θα δούμε και το πολύ ωραίο εφάπαξ που επιφύλαξε τον εαυτό του ο διευθυνός σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ. 250.000 ευρώ σου λέει. Αυτές είναι θέσεις. Επιστρέφουμε. Τώρα, κύριε Παντομενάκη, πάμε να βλέπουμε παρακαλώ πολύ τα πλάνα των όσων έγιναν σήμερα στην Αθήνα, τους αγρότες της Κρήτης, με τα επεισόδια κτλ. Τώρα, εγώ δεν κατάλαβα, αλήθεια σας λέω, γιατί δεν κατέστη δυνατή μια συνάντηση των συμπατριωτών σας αγροτών, οι οποίοι ξεκίνησαν από την Κρήτη, 1.300-1.500, πόσοι ήτανε, να ανέβουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τις κατσούνες, με τα συνθήματα κτλ. Διαμαρτυρία είναι. Δεν περιμένατε να έρθουν με τα μοκασίνια οι άνθρωποι, αγρότες είναι. Έτσι, και ζήτησαν να συνεννοηθούν με τον κύριο Αποστόλου. Γιατί ήταν τόσο δύσκολο να γίνει αυτή η συνάντηση?
Μου επιτρέπετε πριν πω για ένα λεπτό να κάνω ένα σχόλιο μόνο σε αυτό που είπατε προηγουμένως στη συζήτηση των 15 λεπτών σχετικά με... Ναι, θα το συζητήσουμε κι άλλο. Όχι, βασικά ξέρετε, μου έκανε εντύπωση έτσι και η έκταση που δόθηκε. Τι εννοείτε? Να σας πω τι εννοώ. Δηλαδή εννοώ ας πούμε το εξής, ότι τα γεγονότα τα οποία θεωρείτε, ενδεχομένως υποθέσεις ας πούμε, θεωρείτε σαν ως αληθινά. Επεκτάθηκε το θέμα, φτιάχναν διάφορα σενάρια. Βέβαια, δουλειά του δημοσιογράφου να κάνει έρευνα, αλλά κάποια στιγμή η έρευνα κάποια στιγμή έχει στοιχεία με τη ιστορήματος ενδεχομένως. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γοητευτικά πράγματα είναι αυτά. Όλα δίνουν και τροφή. Να σας πω τώρα κάτι, ειλικρινώς. Ενοχλήσετε που κάνω κριτική. Καθόλου. Τότε να με αφήσετε τελειώσει. Με είδατε ενοχλημένο. Όχι, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Με είδατε ενοχλημένο. Ναι, να σας πω κάτι. Εγώ θα σας πω κάτι. Δεν ενοχλούμε. Δηλαδή από ένα γεγονός και μόνο. Από ένα γεγονός και μόνο συνάγει, ας πούμε, συμπεράσματα κανείς ότι υπάρχει βαθιά διάσταση στην κυβέρνηση. Ότι ο ένας υπονομεύει τον άλλο. Προκύπτουν αυτά τα πράγματα. Εγώ θα συνταχθώ για να μην λέω και πολλά. Εγώ δεν χρησιμοποίησα το ρήμα υπονόμευση. Δεν το χρησιμοποίησα. Υπονοήθηκε αρκετές φορές την παρέμβαση των τριών. Το ρήμα υπονομεύω δεν το χρησιμοποίησα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει το όπως θέλει, αλλά και εγώ έχω το δικαίωμα να κρίνω, υποθέτω. Βεβαίως. Μου το αναγνωρίζετε. Βεβαίως. Έτσι. Θα σταματήσω σε μια φράση που είπε ο κ. Κουδαράκης και τελειώνω την παρέμβασή μου σε αυτό. Ότι ο κόσμος χαίρεται πραγματικά για άλλα ζητήματα. Και αν πάει καλά η διαπραγμάτευση, όχι, όντως ενδιαφέρει. Ναι. Υπήρξαν εξελίξεις, τις σχολιάσατε. Μπορούμε και στη συνέχεια να τις πούμε. Τώρα το ερώτημα που με ρωτάτε. Το αν ο Υπουργός Οικονομικών, για παράδειγμα, δηλώνει δημοσίως. Τώρα με συγχωρείτε, μου κάνετε. Βλέπετε τώρα ότι μου κάνετε κριτική που σας το σχολιάζω. Με τσιγκλάτε. Όχι, θα το ρωτήσω. Τότε θα ρωτήσω. Έχω δικαίωμα να το ρωτήσω. Εσείς ρωτήσατε. Αν ο Υπουργός Οικονομικών δημοσίως βγαίνει και χρησιμοποιεί εντελώς άλλη διατύπωση από αυτή που χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός της χώρας για το τέλος της λιτότητας, είναι ζητούμενο, είναι θέμα? Οι όποιες φραστικές αποχρώσεις, εάν δεν εντάσσονται μέσα σε μια διαπραγματική τακτική, αξιολογούνται στα πλαίσια αυτής της περίοδου. Αυτή είναι η απάντησή μου. Με συγχωρείτε, μου επιτρέπει, Σάκη, να κάνω μια ερώτηση. Είναι διαφορετική φραστική διατύπωση το να ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός ότι προχωράμε με γοργούς ρυθμούς στην ανάπτυξη και ότι κλείνει το 16 με ανάπτυξη, όταν μισή ώρα αργότερα ανακοινώνει η Ελστάτ την ύφεση? Είναι διαφορετική η φραστική. Λοιπόν, θέλετε να πούμε πάνω σε αυτό? Ναι, να πούμε. Με ρωτάτε. Όχι, γιατί είπατε προηγουμένως ότι μιλήσατε για μυθιστορήματα. Δεν είναι μυθιστόρημα. Στέκομαι στη διαβεβαίωση και εκεί σταματάω και αυτήν ασπάζομαι ότι η τελική κρίση αναφορικά με την αύξηση τη στασιμότητα και τη μείωση του ΑΕΠ είναι αυτή που θα εκφραστεί τον Απρίλιο μήνα. Αυτό λέει η νομοθεσία, αυτό λέει η πρακτική. Λοιπόν, επειδή λέμε πολύ συχνά τη λέξη αν, εγώ προσωπικά δεν τη συμπαθώ τη λέξη αν, έτσι. Αν έρθει λοιπόν, όμως τη λέω για μια φορά, αν έρθει λοιπόν και επιβεβαιώσει τις προβλέψεις για 0,2, τι θα πούμε σήμερα λοιπόν? Ότι επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις. Ωραία, λοιπόν, ας αφήσουμε τα άλλα. Να μην αναφέρουμε δηλαδή τα στοιχεία. Όχι, να τα αναφέρετε με απόλυτο σεβασμό. Γιατί ενοχλούν την κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν το καταλάβω. Σας είπα τι θυμάμαι εγώ. Μα προφανώς αυτό εννοείται. Καθόλου. Διότι όταν μιλάτε για μυθιστορήματα και κάνετε κριτική, και καλώς κάνετε κριτική, θα πρέπει να δέχεστε και την κριτική. Και βλέπω ότι ενοχληθήκατε. Δεν ενοχλήθηκα, κύριε μου, καθόλου. Έκανα μια παρατήρηση με όλο το δικαίωμα που μου δώσετε. Προφανώς και το χέρι. Η ευγενική σας πρόσκληση θα με φέρει αυτό εδώ πέρα. Τώρα, και τη κριτική και τη άγρια κριτική, εγώ τα δέχομαι όλα, κύριε Παπαδόπουλο. Εμένα κριτική με πάντοτε ήπια. Και το κριτική με ήττα τώρα. Για πάμε τώρα στι κατσούνε. Λοιπόν, ήταν μια διαμαρτυρία. Η διαμαρτυρία πάντα έχει το στοιχείο τη ένταση. Δίκαιη η διαμαρτυρία κατά τη γνώμη σα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό δίκαιη. Γιατί δεν του δέχτηκε ο Υπουργό? Μισό λεπτό. Από ό,τι πληροφορήθηκα κι εγώ. Δεν είχε οριστεί ραντεβού. Εχθές είχε γίνει συνάντηση φορέων της Κρήτης. Αυτό δεν είναι γνωστό. Ναι. Με τον κύριο Αποστόλου, με δύο βουλευτές από την Κρήτη. Ναι. Έτσι, και ανέπτυξαν διάφορα αιτήματα. Ναι. Δεν ανακοινώθηκε τίποτα, διότι δεν κατέληξαν και πουθενά. Ναι. Αν θέλετε να ξέρετε. Ναι. Η συγκεκριμένη διαμαρτυρία σήμερα ήταν παράλληλη, δεν χρησιμοποιώ άλλη λέξη, με την χθεσινή που ήταν αντιπροσωπεία φορέων της Κρήτης. Έτσι, και η οποία είχε ένα θεσμικό χαρακτήρα. Ήταν μια επιλογή. Νομίζω ότι και ανακοινώσεις όσων πρόκειτο, επειδή τα παρακολουθώ από τα τοπικά site, όπως καταλαβαίνετε, πολύ πιο κοντά, ας πούμε, ενδεχομένως από άλλους βουλευτές άλλης περιφέρειας. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε ένα πολεμικό κλίμα από εξ αρχής. Ναι. Και προσωπικά η πληροφόρηση που έχω είναι ότι δεν ζητήθηκε επισήμως. Είπαν, θα πάμε και θα μπούμε τον τζαμπουκά. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ειλικρινά δεν το ξέρω, αλλά με την περισσότερη. Δεν το ξέρω, ειλικρινά σας λέω. Καταλαβαίνετε το. Πολύ καλά. Είναι και ψηφοφόροι του
τους οι οποίοι οι άνθρωποι, γιατί είπατε σε πολλά πράγματα έχουν δίκιο. Βεβαίως. Που αναγκάστηκαν να πάρουν την κατσούνα και να ανέβουν πάνω να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Ναι, τι θέλετε να με ρωτήσετε, δηλαδή, αν είναι ψηφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, λέω, αν θεωρείτε ότι όλο αυτό είχε μια πολιτική ομπρέλα και άρα ήταν άλλο πράγμα. Είχε, αλλά θέλω να σταματήσω σε αυτό. Δεν χαρακτηρίζει αυτό τη συγκέντρωση. Ωραία. Έτσι, δεν θα λέτε ότι είναι δίκαια τα αιτήματά του. Ωραία, σας λέω, ενδεχομένως η τακτική που ακολούθησαν δεν βοήθησε τη συνάντηση με τον Υπουργό. Ναι. Αφού είχε βγει τα μάτια, τι τακτική ακολούθησαν. Του περίμεναν τα μάτια εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Είχαν παραταχθεί δύο κλώδες. Καλά, και αυτοί τα χτυπούσαν τα μάτια με τις κατσούνες. Δεν ήμουν εκεί, την τηλεόραση βλέπετε εξής. Όχι, καλά, και κανένας δεν συμφωνεί με αυτά τα πράγματα. Η έλευση ήταν γνωστή. Εγώ το πρωί κάνω 6 ώρα ραδιόφωνο και το είπα ότι έρχονται 1500 από Ηράκλειο και Χανιά. 4 μέρες, κύριε Κουδαλάκη, το προαναγγέλουν και τη μεθοδολογία όλα τα προαναγγέλουν 4 μέρες. Ούτε και το θέμα των ΜΑΤ που βάζει ο Νίκος στο Ρογότιν, νομίζω. Νομίζω είναι αυτό που λέει. Προκλητικό. Ενώ τους περιμένεις ότι θα έρθουν, ναι. Παίρνεις κάποιες μέρημνες, εφόσον ιδίως θεωρείς ότι σε μεγάλο κομμάτι έχουν δίκιο. Εγώ δεν λέω ότι έχουν δίκιο σε όλα. Ναι. Ούτε θέλω να πω ότι είμαι με την κατσούνα αντί για τον τόπο. Λέω όμως ότι αφού τους περιμένεις, παίρνεις και εκείνες τις μέρημνες που χρειάζονται, έτσι ώστε να δείξεις ότι είναι ευπρόσδεκτη, διότι τελικώς το ραντεβού δεν είχε κλειστεί. Αλλά η συνάντηση έγινε. Αν θεωρείς ότι τουλάχιστον ένα κομμάτι από τα αιτήματα είναι δίκαια, ότι οι άνθρωποι έχουν δίκιο που φωνάζουν σε πολλά. Η συνάντηση έγινε και μπορώ να πω ότι έγινε με ντεμή όρους. Δηλαδή, κάπως επιβλήθηκαν και οι όροι των διαμαρτυρόμενων, ζήτησαν να βάλουν κάμερες μέσα, ζήτησαν να πάει μια υπερπληθή. Πάντως δεν σας περιμένουν κάτι. Μην το λέτε. Αυτή το είπα, δεν το παγώ. Εγώ δεν είμαι. Ο κ. Αποστόλου θυμάμαι ότι όταν ανέλαβε. Να σας πάρω τηλέφωνο να μαγειρίσω τη Δευτέρα. Να σας πάρω τηλέφωνο τη Δευτέρα να μαγειρίσω. Θα μου κάνετε μεγάλη τιμή να μου τηλεφωνήσετε. Θυμάμαι τον κύριο Αποστόλου ότι όταν είχε αναλάβει τα καθήκοντά του, που είχε πει τότε στους αγρότες ότι να θεωρείτε το Υπουργείο ότι είναι το σπίτι σας. Ναι, το σπίτι. Και σήμερα δεν είχε οριστεί ραντεβού. Εμένα τώρα το σπάσω το σπίτι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια έπρεπε να κλείσει το ραντεβού για να πάει στο σπίτι. Τα λέμε όλα και επειδή θα πα στο Μάκη το Γιακουμάτο. Εγώ θέλω να πω ότι και από την πλευρά των αγροτών, παρότι είναι σαφές ότι εγώ αισθάνομαι πολύ πιο κοντά τους και λόγω εντοπιότητας, το να μπούμε 45 στο γραφείο του Υπουργού είναι ένα θέμα. Φυσικά, έτσι. Είναι υπερβολή. Δηλαδή, είναι σαν το κατάληψη. Ραντεβού έγινε με τις 8. Είναι σαν κατάληψη. Ναι, αλλά δεν τους είπε, ελάτε 20. Γι' αυτό και λέω ότι τους κάνεις, είπε, δεν μπαίνετε μέσα. Αν είσαι λίγο ξύπνιος τέλος πάντων, ναι. Κάνεις αυτό. Κάνεις ανελιγμό. Όχι, όχι. Μια μέρη τον αρέσει το έτοιμά του για τα κανάλια. Για πάμε στον κύριο. Ορίστε, κύριε Γιακουμάτη. Τώρα εσείς χαίρεστε με αυτά τα θέματα εδώ. Οι αγρότες έχουν φτάσει στα άκρα. Για ποιο λόγο. Θα θυμίσω ότι στο αναγροτικό συλλαλητήριο που είχε γίνει, είχαν δει τον Τσίπρα, του είχε υποσχεθεί, δεσμεύθη, μετά πήγε και ο Σουλαμπουράρης, μετά ο υπουργός. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δηλαδή τα αιτήματά τους παραμένουν, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες, ο πρωτογενής τομέας υποφέρει και εν πάση περιπτώσει. Εδώ το αίτημα είναι να αγωνιούν ότι δεν έχουν λεφτά να επιβιώσουν. Θα δεν τις μπορεί μειώσετε να... εσείς. Δηλαδή αυξάνουν τα... Εσείς θα τις μειώσετε. Ορίστε. Εσείς, λέω. Ποιες να μειώσουμε. Τις φορές. Άμα γίνουν εκλογές που ζητάτε και γίνεται κυβέρνηση. Εμείς έχουμε πει συγκεκριμένα. Θα τις μειώσετε. Έχουμε πει συγκεκριμένα. Δεν θυμάμαι τι έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τάζουμε λόγια και λόγια. Εμείς έχουμε πει μόνο ο συντελεστής από 29-20, το ΦΠΑ από 24-22 και 11. Δύο θα υπάρχουν. Συντελεστές, δύο κλίμακες, όπου μέσα εκεί εντάσσεται και τα αγροτικά προϊόντα και τα υπόλοιπα. Ναι. Και έχουμε πει ότι θα μειώσουμε και τον ΕΦΙΑ. Ναι. Όσον αφορά τις φορές, πρέπει να είσαι πολιτικός απατεώνας για να τάζεις. Άμα σας πούνε και οι δανειστές. Μισό λεπτό. Άμα σας πούνε και οι δανειστές. Θα σας πω για τους δανειστές. Όχι επειδή το λέτε εσείς. Όχι, θα σας πω για τους δανειστές. Μην τα μπερδεύεις. Μιλάμε για τις φορές. Εμείς τι λέμε. Πρέπει να αυξήσουμε οπωσδήποτε τις θέσεις εργασίας, να μπουν χρήματα στην κοινωνική ασφάλεια για να μπορεί να έχει μέλλον. Αυτό λέμε. Δεν λέμε ότι. Λοιπόν, όσον αφορά δε για τους. Ποιους είπατε για τους. Τη δεύτερη ερώτηση, με μπερδεύει τα μυαλά. Όχι, λέω, τους δανειστές, άμα σας πούνε ναι. Λέτε, εμείς θα μειώσουμε το ΦΠΑ, θα το μειώσουμε το ΦΠΑ. Το έχουμε αποδείξει αυτό, κύριε Παυλόπουλο, αλλά... στην πράξη και όχι με λόγια. Άμα σας πούνε ναι, σας ενημερώνω να το ξανακαταλάβετε, να το θυμηθείτε πάλι. Ότι επί Νέας Δημοκρατίας που κυβερνήσαμε τα δύο χρόνια ανάθεμα από το μνημόνιο στα 7, τα δύο κυβερνήσαμε, συγκυβέρνηση, έτσι με βαρύ, δεν είμαστε μόνοι μας. Ο Αντώνης Σαμαράς μείωσε από το 23 το 13 χωρίς συγκατάθεση το ΦΠΑ, το μείωσε. Και αυξήθηκαν τα έσοδα τότε. Ποιο ήταν το βαρύ του Πασόκ? Το βαρύ ήταν το Πασόκ. Με συγχωρείτε, να είδα άκοψη. Δεν είχαμε την πολυτέλεια να κάνουμε το πρόγραμμά μας. Γιατί είχαμε συγκυβέρνηση.
κυβέρνηση. Ναι. Δεν ήταν απόλυτη η Νέα Δημοκρατία μόνη της. Ναι. Εντάξει, αυτό το άλλο έχει δίκιο. Αυτό. Ναι, δεν είχαμε. Δηλαδή, βάρανε την πολιτική μας ότι είχαμε συγκυβέρνηση. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά που θέλαμε. Και τελειώνω. Και τελειώνω για αυτό που λέει για την Τρόικα. Ναι. Τότε λοιπόν μειώσαμε το ΦΠΑ 23-13, ναι. Μειώσαμε το φόρο αλληλεγγύης. Ναι. Κάναμε πράγματα τα οποία εμείς. Εδώ δεν μπορείτε αποδείσαμε. Να συμφωνήσετε αν θέλετε, δεν θέλετε εκλογές και θα ψηφίσετε τα θετικά ή τα αρνητικά μέσα. Πώς, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί πιάσαμε τον Παπαδόπουλο με τον Τζακαλώτο και τον Τσίπρα. Μα εσείς δεν μπορείτε να συμφωνήσετε. Βγαίνει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και λέει κάνουμε τζάμπα μαγιές κύριοι. Αυτά είπε ο Μαϊμαράκης. Δώσ' μου μια πάσα σε παρακαλώ γιατί ο Γεράσιμος ο Διακομάτος θέλω να θυμίσω ότι ήταν και στο Υπουργείο Ασφαλίσεων. Ναι. Και εγώ θυμάμαι και στην κουβέντα που είχαμε κάνει. 7 χρόνια. 3,5 και 3,5 το ΙΚΑ και 3,5 Υπουργείο. Στις κουβέντες λοιπόν που είχαμε κάνει και επανειλημμένως και κάποιες από αυτές είχαν δημοσιοποιηθεί και στις συνεντεύξεις. Είχατε εστιάσει την προσοχή σας στο ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα με το ασφαλιστικό, ότι το ασφαλιστικό καταραίει κτλ. Κτλ. Εδώ και λοιπόν ακόμα, η ερώτηση σε σχέση με τα σημερινά, βάζω το θέμα, είναι πρέπει ή δεν πρέπει να πληρώνουν οι εισφορές οι αγρότες για παράδειγμα. Φορώ. Εισφορές. Βεβαίως πρέπει να πληρώνουν. Αλλά όχι πάνω από τις δυνατότητες. Πρέπει να δούμε τις κλάσεις που θα πληρώνουν. Πρέπει να πληρώνουν. Η διαφοροποίηση. Δεν είπα εγώ δεν πληρώνω να πληρώνουν. Η διαφοροποίηση της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν είναι επί της κλίμακας των εισφορών. Σε τι ακριβώς διαφοροποίηση είναι. Η διαφοροποίηση είναι ότι πρέπει να είναι βιώσιμη η αγροτική καλλιέργεια για να μπορεί να ζήσει ο αγρότης, η οικογένειά του. Αυτό λέμε. Τώρα εγώ δεν είμαι ειδικό στα αγροτικά. Το ταξικό εύλογο. Επειδή κατηγορείται την κυβέρνηση για ταξική πολιτική. Είπε προηγουμένω. Ένα λεπτό. Αφήνει το ταξικό εύλογο. Πετά το μελάνι σαν τη Σουηδία και μετά από την Κοπανά. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Εγώ θα το χαϊδεύω. Σιγά μου πάρω λεφτά. Μήπω ήταν μονόδρομο η ιστορία αυτή. Καλά, ποιο είναι μονόδρομο. Όχι, λέω. Αυτό που λέει η κυβέρνηση και ο κ. Μπαλομενάκη. Ποια είναι μπαλομενάκη. Δηλαδή μουρλάθηκε ο Μπαλομενάκη να βάλει του αγρότε των Χανίων απέναντί του. Έχει μουρλαθεί ο άνθρωπο. Πάει να του πάρει τα λεφτά, δηλαδή. Αυτή η πολιτική που δεν φέρνει ανάπτυξη, ναι. Μας έχει καθυλώσει σε ύφεση. Ναι. Βεβαίως θα φέρει και μέτρα και για τους αγρότες και για όλους. Εδώ το θέμα είναι γενικής πολιτικής. Το μείγμα της πολιτικής που εφαρμόζεται επί ΣΥΡΙΖΑ είναι θανατηφόρο. Ναι. Το φάρμακο είναι θανατηφόρο. Ναι. Δεν είναι θεραπεύσιμο. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό λέμε εμείς. Και θα σου πει και κάτι άλλο. Ναι, μην ανησυχείς. Εγώ. Όταν ήρθαν τα μέτρα, όχι, είπε προηγουμένω. Ναι, ναι. Ότι εσύ μπορεί να τα βρει, το άφησε, το πέταξε, το ξεπέρασε. Όχι, λέω. Δεν πήγα. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι όλη η κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία ομόφωνα θα καταψήσει τα μέτρα. Αυτό μην λοιπόν λε άλλα τι άλλο. Αυτό το ομόφωνα. Λέμε, αλλά, τα ίδια λέμε αυτό όλοι. Αυτό το ομόφωνα έχει να κάνει με το αν θέλω, δεν θέλω να τραβήξω το σκηνή τη διαφοροποίηση κτλ. Όχι, όχι. Το αν βγαίνω όμω με το ειδικό πολιτικό βάρο που έχει ένα πρώην πρόεδρο και λέω ότι αυτό που λέμε νυχθημερών. Ούτε ένα μέτρο, ούτε θετικό, ούτε αρνητικό. Ναι. Και την ώρα που λέμε ότι η χώρα βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της. Είναι τζάμπα μαγκές, ναι. Αυτό αφήνει ένα αποτύπωμα. Με συγχωρείτε πολύ. Τώρα αυτό έχει δεν είναι αποτύπωμα θέμα. Αυτό. Δεν αφορά. Ο κ. Μεμαράκης δεν το είπε για τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Εντάξει, δεν το είπε για την Έλληνα. Το είπε για τη Βορύδη τη Απάτη. Έτσι λέτε, έλεγε το πρωί. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι μα τι να κάνουμε, το βαφτίσουμε το ψάρι κρέας. Και η Παπακώστα για ποιο το είπε. Γιατί για δικιά ρογλού. Και το είπε για τον Βασίλη. Και εδώ γίνεται σπέκουλα. Και το ομόφωνα πάντω που λέει ο κ. Γιακουμάτος και το ομόφωνα ίσχυσε και όταν πήρατε ομόφωνα την απόφαση να ψηφίσετε το 15 το μνημόνιο που ερχόταν. Ενώ δεν ήταν. Πώς να πω, υπήρχαν και διαφορετικές. Βεβαίως. Και του Βορύδη. Και ο Άδωνης και ο Βορύδης. Και ο Άδωνης προχθές ναι, ναι, ναι. που φιλοξενούσαμε. Ναι. Τέτοιο πράγμα είπε. Κάνα. Ένα πράγμα είναι το ομόφωνα και, για να φαίνεται ομόφωνα και άλλο η ουσία. Στα δημοκρατικά κόμματα συνθέτουμε τις απόψεις. Εδώ η πλειοψηφία ψηφίζει και η μειοψηφία ακολουθεί. Δεν κατάλαβα. Ο Μημαράκης δεν είναι ο στέλεχος που βγήκε και είχε μια δική του άποψη. Ο Μημαράκης είναι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος. Η κυρία Παπακώστα, δεν είπα ότι είχε, σου είπα για ποιο το είπε. Σου είπα για ποιο το είπε, για το Βορύδη το είπε. Η ΔΕΗ Παπακώστα την αδικείται. Και την αδικούνε πάρα πολύ. Να σας πω γιατί. Έδωσε τη συνέντευξη τηλεφωνικά. Τι είπα να πει. Την Τετάρτη το πρωί. Ναι. Τετάρτη το πρωί. Ναι. Στον κύριο Τάκη. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε την Τετάρτη το βράδυ στο Χατζηνικολάου. Α, μέχρι τότε δεν ήξερε. Όχι, όχι. Και είπε μια άποψη. Όχι, μια δεν άποψη. Είπε. Όχι, δεν είπε. Δεν είπε μόνο αυτό. Είπε πως αν κλείσει η αξιολόγηση πρέπει να αποσύρουμε το αίτημα του για εκλογές γιατί θα γίνουμε γραφικοί.
Αυτό δεν, αυτό δεν το είδα. Το είδα εγώ. Το άλλο για την ψήφιση. Χαιρετίσματα. Ορίστε, κύριε Ρώση. Πάντα βλέπω, αλλά δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι... Παρακαλώ. Δεν κατάλαβα. Όχι, πάντως, το είδα εγώ. Για να μην πάρει και τη μισή συνέντευξη. Δεν ποινικοποιούμε εμείς πολιτικές απόψεις. Όχι, τη δουλειά μας κάνουμε και συζητάμε πάνω σε αυτές. Μα και εγώ έχουν το νόημά τους πάντως οι παρεμβάσεις. Και να το πω κι αλλιώς. Εκτός αν όταν μιλάνε, θέλουν να μην τους παίρνουμε υπόψη μας. Όταν μιλάνε και κάνουν δημόσιες δηλώσεις, σημαίνει ότι επιθυμούν να αποτυπωθεί η άποψή τους, να καταγραφεί, έτσι δεν είναι. Αλλιώς, φαντάζομαι, δεν έχει λόγο. Εσείς δουλειά σας και εμείς η δική μας, δεν κατάλαβα. Και θα πρέπει να καταλάβουμε. Και να μου επιτρέψετε, γιατί αύριο μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ο κύριος Γιακουμάτος στη θέση της κυρίας Παπακώστα. Προφανώς ο Μαϊμαράκης ως πρώην πρόεδρος έχει ένα ειδικό βάρος, αδιαφυσβήτητο. Καμία αντίρρηση. Αλλά εγώ δεν μπορώ να αρχίσω να λέω. Η Παπακώστα ή ο Γιακουμάτος κάνανε για υπουργοί, υφυπουργοί κτλ. Αλλά τώρα ξέρω εγώ δεν έγινε και τίποτα που μιλάνε. Διότι δουλευόμαστε μεταξύ μας. Και θα πρέπει να καταλάβουν και οι πολιτικοί ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι για να τους λιβανίζουν. Καλά, εντάξει, εντάξει. Αυτό είναι κάτι που δεν μίλησα για εσάς. Δεν μίλησα για κανέναν από τους παρόντες. Απλώς θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είμαστε εδώ για να τους λιβανίζουμε. Ορίστε, κύριε Ρώση, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε, σήμερα, αν δείτε το πρωί τους αγρότες, την κατάντια αυτή της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί είναι κατάντια πλέον, γιατί ξέραν ότι θα έρθουν οι άνθρωποι εδώ πέρα. Μπορούσαμε τουλάχιστον να πούμε μια επιτροπή 8-10 ανθρώπων, 3 ανθρώπων. Μήπως δεν θέλανε όμως και εκείνοι. Μήπως λέγανε θα πάμε 50 μέσα. Δεν νομίζω. Και θα πάμε και μια κάμερα να κάνουμε, να κάνουμε τώρα, μεγάλη εντάξει, φασαρία. Πιστεύω ότι αν θέλανε εκεί πέρα υπήρχε η χρυσή τομή να τα βρούνε. Μετά είδαμε τον κύριο Τσίπρα να, και πρέπει να σημειωθεί αυτό κάποια στιγμή για την κυρία σήμερα που του έκανε μια εύλογη ερώτηση που ανήκει, είναι ένα ερώτημα 10 εκατομμύρια Ελλήνων. Και απευθύνεται και προς εμένα, ας πούμε, και στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία και στους ΑΝΕΛ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν μπορεί να ζήσει ο κύριος Τσίπρας με 400 ευρώ το μήνα. Την επίθεση που δέχτηκε σήμερα από αυτή την κυρία στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Που δεν την ξέρει κανένας. Λοιπόν, 2 χρόνια Τσίπρας καμένος, 2 χρόνια ύφεση. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει. Το έχει απαντήσει άρα, πριν τον Τσίπρα ως τουρνάρας αυτό. Άρα, γιατί το λέμε αυτό, γιατί το ρωτάω αυτό, γιατί πρέπει να δούμε. Και τώρα απευθύνομαι στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να δούμε πέρα τα νούμερα. Γιατί 2 χρόνια Τσίπρας καμένος, 2 χρόνια ύφεση. Έχει τελειώσει η ιστορία. Το αν συνεννοήθηκε ο κύριος Τσακαλώτος με τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας, ξέρετε τι αποδεικνύει, ότι και με τον κύριο Βαρουφάκη, μόνος υπουργός οικονομικών που είχε, δεν τα πάει καλά. Πρόβλημα έχει και με τον κύριο Βαρουφάκη, πρόβλημα έχει και με τον κύριο Τσακαλώτο. Σήμερα δεν ενημερώνονται από την Ελστάτ, άρα σημαίνει ότι είναι αδιάβαστη. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που πήγαινε σε μια διαπραγμάτευση να μην έχει τα στοιχεία μέσα στον ντοσιέ του να δει τι λέει η Ελστάτ. Ξέρετε ότι ήταν το χειρότερο τρίμηνο, είναι το δεύτερο νομίζω, γιατί το κοίταγα σήμερα, της τελευταίας 15ετίας, το τρίμηνο αυτό που έκλεισε. Άρα, πώς φαίνεται αυτή η κυβέρνηση αξιόπιστη. Και εδώ θέλω να σας πω κάτι. Είπε ο κύριος Γιακουμάτος πριν για τα βαρύδια του ΠΑΣΟΚ. Δεν είπα έτσι. Έτσι, λοιπόν. Είπα ότι βάρνει η πολιτική μας βάρνει έτσι. Λοιπόν, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ παρέλαβε τροχιά ανάπτυξης 6 με 6,5%. Και 6,5%. Τι ήταν αυτό. Όταν παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τροχιά ανάπτυξης ήταν αυτό. 6,5%. Βεβαίως. Και από την Εκουτού και από το Δουνουτού και από την Γιουροστάτ. Πρόβλεψη. Α, μπράβο. Πρόβλεψη. Και δεν ολοκλήρωσε. Αλλά τι θέλω να πω, κύριε Παυλόπουλε, ότι και με αυτή την τροχιά ανάπτυξη. Εγώ πήγα σε ένα μέρο. Το λόγο μου είπε. Το 2018 μου λέει θα σου κάτσει μεγάλο ταχείο. Και 6 με 6,5% λοιπόν. Από προβλέψει άλλο τίποτα. Πρόβλεψη ανάπτυξη. Και άμα τη έδινα και ένα πεντάρικο θα μου δίνει και το δεύτερο. 6 με 6,5% λοιπόν πρόβλεψη ανάπτυξη. Και πάλι είχαμε τα προβλήματα αυτά που είχε η ελληνική κοινωνία. Ναι, αλλά να μην το λέτε έτσι και ακούει ο κόσμος ότι παραδώσατε ανάπτυξη 6 με 7%. Είπα, πρόβλεψη σε να μην τα λέτε έτσι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι 26% ανεργία παραδώσατε. Μα αυτή την τροχιά παραδώσατε. Αυτό είπα, κύριε Παυλόπουλε. Λοιπόν, αυτή την τροχιά παραδώσατε. 6 με 6,5% πρόβλεψη. Ναι. Είχαμε αυτά τα προβλήματα και πολύ σωστά αυτό που λέτε της ανεργίας. Ναι. Με αυτές τις προβλέψεις. Ναι. Με τις σημερινές προβλέψεις. Καταλαβαίνετε τι έρχεται μπροστά μας. Αυτό λέω. Δεν λέω τίποτα παραπάνω. Και αυτό που με ξενίζει και μου δημιουργεί εντύπωση είναι πώς μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ και οι εκπρόσωποι του αυτή τη κυβέρνηση. Διότι για παράδειγμα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να σας ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Καλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ιδεολογικό βέρτιγκο. Διότι ξεκίνησε από το σκίσο τα μνημόνια και εφαρμόζει μνημόνιο. Ωραία. Έχει ζήτημα εκεί πέρα. Και ζήτημα προσαρμογής ακόμη. Έτσι. Ωραία. Εσείς που ήσασταν υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής και υπέρ της διάσωσης της χώρας και του μονοδρόμου κτλ. Για δεν φτιάξατε τίποτα, ρε παιδιά.
Δεν φτιάξαμε τίποτα. Όχι, φτιάξαμε. Δηλαδή, απαξιούμε τα πάντα. Τι έφτιαξε για πέρα. Θεωρούμε, κύριε Παπαδόπουλο, κυβέρνηση... ότι μέχρι τώρα. Όχι εσεί προσωπικά, κύριε Ρώση, με συγχωρείτε πολύ. Κύριε Παπαδόπουλο, τι φτιάξατε. Δηλαδή, θεωρούμε ότι μέχρι τώρα σε αυτό το ρημαδοκράτο δεν φτιάχτηκε τίποτα. Τι φτιάξατε. Του παραδώσατε χρυσά ταμεία ασφαλιστικά. Τους παραδώσατε, δημόσια υγεία χωρίς προβλήματα. Πόσα δις έχουμε πάρει από τους δανειστές, κύριε Ρώση, τα έχετε μετρήσει? Βεβαίως τα έχουμε μετρήσει. Πόσα έχουμε πάρει? Καθημερινά. Πόσα έχουμε πάρει? Είναι εξής. Τι έχουμε φτιάξει με αυτά τα ρημαδιασμένα δις? Το 2004, όταν παραδώσαμε στην κυβέρνηση Καραμαλή την Ελλάδα, ήταν σε αυτό το επίπεδο που είναι σήμερα? Όχι, ήταν. Δεν είχαμε φτιάξει τίποτα τότε. Τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Βέβαια, τι λέτε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι το 2004 τρώγαμε χρυσά κουτάλια. Τώρα, αν μου πείτε το 2004 τα προβλήματα. Μας είχαν μείνει από τον καιρό του χρηματιστηρίου τα χρυσά κουτάλια αυτά. Μας είχαν μείνει από τον καιρό του χρηματιστηρίου τα blue chips. Δεν ήταν μόνο τα blue chips. Πώς? Δηλαδή σε όλη αυτή την εποχή θα δούμε μόνο τέτοια. Όλα τα έργα που γίνανε ανάπτυξη, όλη η οικονομία έτσι όπως έτρεξε αυτού του δρόμου. Ποιε δρόμε ανάπτυξη? Του δρόμου. Ποιου? Δρόμου. Επικοινωνίε. Τηλεπικοινωνίε. Έργα υποδομή. Λιμάνια. Αυτά πότε φτιάχτηκαν? Του χρησιμοποιούμε, κύριε Ρώση, του δρόμου αυτού για να φύγουμε στο εξωτερικό. Συμφωνώ, κύριε Παυλόπουλε. Όπου φύγει, φύγει. Αλλά δεν θα απαξιώσουμε τώρα και μία ολόκληρη ιστορία είπα, ότι δεν κάναμε τίποτα ποτέ. Δεν είναι ότι παραδώσατε. Και το αεροδρόμιο, τέλο πάντων. Μην λέτε ότι παραδώσατε μια χώρα η οποία κάλπαζε. Μην τα λέτε αυτά. Το 2004 βεβαίω. Κατά την άποψή μου, ταπεινή κάλπαζε. Γιατί ανήκω στον χώρο τη αγορά, το ξέρετε. Λοιπόν, να σα θυμίσω ότι ο ΤΕ ήταν στα Βαλκάνια. Ήταν στα Βαλκάνια. Ήταν στα Βαλκάνια ο ΤΕ. Πουλάγαμε τον ΟΤΕ, το βάλαμε τρεις φορές ενέχειρο και σε χρεώσαμε. Ήταν στην Αρμενία. Ήταν όλες τις τράπεζες μας σε όλο το ανατολικό μπλοκ στην Ασία και ανοίγαν συνέχεια υποκαταστήματα. Ναι, αλλά έγινε και το κόλπο γκρόσο του χρηματιστηρίου, μην το ξεχνάμε. Ξαναλέω και λοιπόν. Και κάποιοι που είναι τώρα στη φυλακή. Ξαναλέω. Χρυσά κουτάλια και κάποιοι συνεργάτες. Ξαναλέω. Λέμε ξαναλέω. Τώρα. Λέω. Λοιπόν, συγγνώμη, λέω λοιπόν για τον κύριο Παυλό ότι σαφώς υπήρχαν προβλήματα, αλλά αν συγκρίνει τότε. Ναι, βεβαίως, παραδώσα μια κυβέρνηση η οποία ανέλαβε κυβέρνηση Καραμαλή και τι άνοιξε. Και τι έκανε, είπε, ελάτε να μας κάνετε έλεγχο, παιδιά. Μου στέλνει ένας φίλος στο Twitter, τα δανεικά κάλπαζαν. Όχι η ανάπτυξη και η χώρα. Ορίστε, κύριε Σιδέρη, παρακαλώ. Σαρίδης, με συγχωρείτε. Κύριε Παυλόπουλε, για το θέμα το αγροτικό, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν αναμενόμενη εξέλιξη αυτή από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν μπόρεσε σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο να κάνει έναν διάλογο μαζί με τους αγρότες. Το αγροτικό ζήτημα δεν είναι τωρινό. Το αγροτικό ζήτημα είναι από τη μεταπολίτευση και μετά, να μην πω πριν τη μεταπολίτευση. Καμία κυβέρνηση δεν έχει σεβαστεί τους αγρότες. Καμία απολύτως κυβέρνηση δεν έχει καθίσει μαζί τους να μιλήσει για τα προβλήματά τους, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να έχουμε αυτές τις πορείες, αυτές τις συγκεντρώσεις και τις διαμαρτυρίες των αγροτών. Αυτή τη στιγμή, να είμαστε και ειλικρινείς, η τάξη των αγροτών δεν βγαίνει, όπως δεν βγαίνουν και οι υπόλοιπες κοινωνικές τάξεις. Υπάρχει πρόβλημα συντήρησης των οικογένειών τους. Τα αιτήματά τους είναι πολλά. Το θέμα είναι τι μπορούν από όλα αυτά τα αιτήματα να κάτσει να ακούσει η κυβέρνηση και να τα λύσει. Από την άλλη, ναι, όμως, έχουν εισφορές, ΦΠΑ, αφορολόγητο, πετρέλαιο, φάρμακα. Με ένα μόνο, άμα τους λύσει η κυβέρνηση με το διάλογο αυτή τη στιγμή, θα μπορέσουν να προχωρήσουν, να είναι ανταγωνιστική η παραγωγή τους? Όχι, κύριε Παυλόπουλε, δεν θα μπορέσει να γίνει αυτό. Το θέμα όμως είναι ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση αυτή, δεδομένων από σήμερα, κάνοντας μια αρχή από σήμερα, θα πρέπει να ξεκινήσει να συζητά έναν ουσιαστικό διάλογο με τους αγρότες. Δεν φταίει μόνο αυτή η κυβέρνηση για το αγροτικό. Συσσωρεύεται το πρόβλημα αυτό. Είναι όλα τα χρόνια. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει η αρχή. Γιατί να κοροϊδεύουμε και αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή, οι κυβερνήσεις όλες οι οποίες πέρασαν δεν άγγιξαν το πρόβλημα επί της ουσίας του. Κανένα πρόβλημα δεν αγγίζουν επί της ουσίας και γι' αυτό βρισκόμαστε και στην θέση αυτή την οποία βρισκόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή. Και ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω εγώ από την δική μου πλευρά πάλι για την διγλωσία αυτή την οποία υπάρχει στην κυβέρνηση. Πραγματικά, κύριε Παυλόπουλε, η διγλωσία αυτή δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην κυβέρνηση. Τα κυβερνητικά στελέχη δεν συνεννοούνται μεταξύ τους, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών και γενικότερα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το οποίο όμως πρόβλημα, να είμαστε και ειλικρινείς, δεν με απασχολούν εμένα οι προσωπικές σχέσεις των κυβερνητικών στελεχών. Με απασχολεί το τέλμα το οποίο έχει βρεθεί η χώρα και η ανυπαρξία της κυβέρνησης να δώσει λύσεις σε τόσο κρίσιμα ζητήματα. Λοιπόν. Πριν πάω στο διάλειμμα, θέλω να πω κάτι, γιατί ενώ μιλήσαμε για τους αγρότες, δεν δείξαμε κάποια πράγματα. Εγώ έχω καταγωγή από τα Χανιά, όπως και ο κύριος Μπαλομενάκης. Θυμάμαι λοιπόν όταν παιδί με πήρε ο πατέρας μου και με πήγε στο χωριό να δούμε από πού είμαστε, ότι υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες αγρότες. Μεγαλώνοντας, κάθε φορά που πήγαινα στα πάτρια εδάφη, τα οποία κουβαλάω στην καρδιά μου, όπως φαντάζομαι ο καθένας στην πατρίδα του, έβλεπα λιγότερους αγρότες. Επίσης έβλεπα λιγότερες καλλιέργειες. Κάτι όπως να γίνει η Κρήτη που έχει τα πάντα,
να γίνει μια μονοκαλλιέργεια ελιάς. Τα τελευταία χρόνια, και εννοώ τα πολλά τελευταία χρόνια, δεν εννοώ τα 3, τα 5 ή τα 7 του μνημονίου. Τα τελευταία χρόνια, σχεδόν όσοι ασχολούνται με τις καλλιέργειες είναι αλλοδαποί εργάτες. Οι οποίοι δουλεύουν, θέλω να πω, με έναν συγκεκριμένο τρόπο, το ξέρετε όλοι. Είναι αγροτοεργάτες με μαύρα λεφτά κτλ. Και αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει να κάνει εξορθολογισμό στις καλλιέργειες και στις παραγωγές, να βγάλει κάποια στιγμή κάτι που στοιχειοδός θα είναι υγιές, θα πρέπει προφανώς να επιδοτήσει την εργασία των ανθρώπων και να καθαρίσει και από το λεγόμενο μαύρο. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να είναι ένα χωριό με γερόντους, όπως έχουν καταντήσει τα πιο πολλά από τα χωριά τα δικά μας, γιατί όλοι έχουν πάει στα αστικά κέντρα, και τις περιουσίες να τις καλλιεργεί ένα παράλληλο χωριό αλλοδαπής καταγωγής. Και εδώ σταματάω. Όχι, δεν θα πείτε, κύριε Ρώση μου, θα πάω σε διάλειμμα για να γυρίσουμε, σας παρακαλώ πολύ, στο εφάμπαξ του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΣΦΑ και στη φασαρία που έχει ξεσπάσει. Διαβάζω, καινούριο έργο είναι αυτό, στο usa.gr, κατατέθηκε σήμερα διάταξη στην Βουλή στο νομοσχέδιο ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2.14 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών κτλ. Υπάρχει διάταξη που διπλασιάζει σχεδόν τον μηνιαίο μισθό του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του ΟΔΙΧ, του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Και στους γραμματείς δεν κάνει μόνο γι' αυτό. Ναι. Για τους γραμματείς, λέει. Και για τους γραμματείς. Εξαιρούνται, λέει, από το ανώτατο όριο για τις πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές οι αποδαβές στη σύνταξη που ισχύουν για τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα. 4.631 πάει στα 8. Είναι το ανώτατο όριο, πάει στα 8.315. Με διάταξη που κατατέθηκε. Εξισώνει δηλαδή με τις απολαβές του Προέδρου του Αριού Πάγου. Μετά των δικαστικών. Σωστά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Διάλειμμα. 2.11.18.610, δεν το είπα. Το τηλέφωνο επικοινωνία. Οι απολαβές τι είναι αυτές. Του Προέδρου Αριού Πάγου. Όχι. Του Γενικού Διευθυντή. Του ΟΔΙΧ και του Αναπληρωτή Γενικού Οργανισμού Διαχείριση Δημοσίου Χρέου. Στι 8.315, κύριε Παναγιώτη. Και δεν έγινε τίποτα. 8.315. Έτσι δεν είπε και ο κ. Σταθάκης σήμερα. Δεν έγινε. Από 4, γιατί τα 4.500 δεν είναι πολλά. Φυσικά πολλά. Γιατί να πάει 8.500. Μη με ρωτάτε. Μου λέτε τώρα. Ο Παλαιομανέκης παίρνει λιγότερα πάντως. Μα για όνομα του Θεού. Θα παίρνει το κόμμα όλα. Για πάμε διάλειμμα. Όσο ώρα μιλάω τώρα. Επιστρέφουμε. Τώρα πάμε να δούμε πώς αντέδρασε ο κ. Σταθάκης, ο πολιτικός προϊστάμενος του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΣΦΑ, ο οποίος φαίνεται να έκανε δώρο στον εαυτό του συν 100.000 ευρώ στο εφάπαξ, ανεβάζοντας το ποσό στις 250.000 ευρώ, 198.000 μετά τις κρατήσεις. Για πάμε να δούμε. Αν η κατηγορία είναι ότι πριν από τη συνταξιοδότησή του κάποιος υπάλληλος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα προάγεται ή όχι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το ανοίξουμε, να το συζητήσουμε όσες σας φορές φιλοσοφικά θέλετε. Για πάμε τώρα. Ορίστε, κύριε Παλαμενάκη. Είναι θέμα αυτό. Αν είναι μαζί με αυτό που σας ανέφερα. Φιλοσοφικό θέμα είναι. Δεν ξέρω το αν είναι φιλοσοφικό. Λοιπόν, αν ξέρετε, είναι θέμα εγώ συνέβη να ήμουν σήμερα στην παραγωγή και εμπορίου που λέχθηκε αυτή η συζήτηση. Πρώτη φορά την άκουσα τη συζήτηση. Τον κύριο αυτόν δεν τον ξέρω. Το γεγονός άκουσα από κάποιους συναδέλφους. Νίκος, νομίζω είναι το επιθέτω. Νίκος. Ναι. Λοιπόν, Νίκας. Τι έχω καταλάβει. Ναι. Έχω καταλάβει, να σας πω και αν έχω λάθος να μου το πείτε. Υπήρξε μία συνταξιοδότηση με τα εφάπαξ του κυρίου Προέδρου, ναι, ο οποίος ταυτόχρονα κατήχε και θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Και υπήρξε και μια, προαγωγή. Ανέληξη. Ακριβώς. Και μια προαγωγή κατά δύο, ναι, κατά δύο βαθμολογίες. Μέσα σε τρεις μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχετε δίκιο. Κατά δύο βαθμίδες, ας πούμε, ναι, η οποία ανέληξη του απέφερε και μισθολογικά ωφέλη. Αυτό κατάλαβα εγώ. Τώρα, το ερώτημα είναι εάν τα δύο θέματα αυτά είναι όντως ανεξάρτητα ή όχι, αν δηλαδή απαγορεύεται ένα μέλος που είναι υπό συνταξιοδότηση να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα θέμα αυτό. Μάλιστα. Και το δεύτερο που κατ' εμέ το μείζον που δεν μπορώ να σας απαντήσω είναι αν οι δύο βαθμίδες αυτές ελήφθησαν, απεκτήθησαν νομίμως ή όχι.
Ό,τι είναι νόμιμο όμως δεν είναι και ηθικό, κύριε Παλώνα. Σαφές. Αλλά ξεκινάμε, δηλαδή, ξεκινάμε από το νόμιμο. Και δεν είναι λαϊκισμός να λέμε αντίρρηση. Ότι όταν κόβεις το ΕΚΑΣ, όταν μειώνεις συντάξεις. Δεν σας είπα ότι επειδή είναι νόμιμο είναι ηθικό. Είπα ότι δεν ξέρω αν είναι νόμιμο. Να μιλάμε. Και καταρχήν να σας ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να τοποθετηθείτε καθαρά λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι που λέει ο Νίκος. Θα σας πω. Εγώ σας λέω ότι είναι νόμιμο και πάμε παρακάτω. Νόμιμο ήταν. Και άλλα ήταν νόμιμα, αλλά δεν ήταν ηθικά. Ωραία. Ουσιαστικά λοιπόν με ρωτάτε αν αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πάρει τόσο μεγάλο εφάπαξ. Πατριώτη μου, βγάλε και το. Αφήστε. Βγάλε και το πρόσωπο από τη μέση. Αφήστε. Εδώ πολιτική τοποθέτηση χρειάζεται. Πολιτική τοποθέτηση. Γιατί σαφώς ήταν και πολιτική επιλογή να του δοθεί αυτή η αύξηση και αυτό το εφάπαξ. Πολιτική δεν μπορεί μόνος του να πήρε αυτή την απόφαση ο άνθρωπος. Κάποιος του έδωσε το πράσινο φως. Αυτό που ήταν λάθος. Ο πολιτικός του προϊστάμενος. Αυτό που είναι λάθος στο ρεπορτάζ είναι ότι μόνος του έδωσε προαγωγή στον εαυτό του. Όχι βέβαια. Δεν έδωσε μόνος του. Όχι βέβαια. Κάποιον ρώτησε ότι εγώ θα το κάνω. Για κάποιο golden boy της ελεύθερης αγοράς, μου το στέλνει ένας φίλος οικονομολόγος. Δεν μιλάμε για κάποιο golden boy της αγοράς που πήρε το δημόσιο γιατί ήθελε να αξιοποιήσει το πολύ βαρύ βιογραφικό του. Αυτό είναι προκειμένου να φέρει τεράστια και πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Όχι, κάποιο κομματικό στέλεχος ήταν. Καλά, δεν ξέρω αν είναι κομματικό στέλεχος ο Χριστιανός. Όχι, αλλά, προφανώς το ξέρουν οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί. Δεν μιλάμε για έναν υπάλληλο του ΔΕΣΦΑ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποσυνταξιοδότηση, ο οποίος μέσα σε τρεις μήνες πήρε δύο βαθμούς, έδωσε και 100.000 αύξηση στο εφάπαξ του και βγαίνει ο άνθρωπος, πάει στο σπίτι του να πάει στο καλό με 250.000. Καλά, γιατί τον κάναν καταρχήν γενικό διευθυντή, διευθύνοντα σύμβουλο. Αφού επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί από λίγου μήνε. Είστε τόσο σίγουρο. Μα δεν θα συνταξιοδοτεί το μετά από λίγους μήνες. Είστε τόσο σίγουρος ότι είναι κομματικός στέλεχος. Εγώ λοιπόν να σας πω ότι δεν είναι κομματικός στέλεχος. Ερωτώ λοιπόν. Τον κάνατε τον άνθρωπο αυτό, διευθύνοντας σύμβουλο. Λέτε εξορισμού ότι είναι κομματικός στέλεχος και μετά βγάζετε τον άνθρωπο. Κολλήσατε εκεί. Χτίζετε κομματικό κράτος. Πάμε παρακάτω. Μα προσέξτε, κάθε φράση είναι σημαντική. Είναι υπερκομματικό το κράτος μας. Ναι, βεβαίως. Για όνομα του Θεού είναι υπερκομματικό το κράτος μας. Δεν ξέρω τι είναι. Όχι, σας με παρεξηγήσατε. Άλλο θέλω να πω. Εφόσον λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο. Ωραία, αυτόν τον άνθρωπο ο κύριο Κουρλέτη, γιατί ήταν επιλογή του κύριου Κουρλέτη. Αποφάσισαν λοιπόν να τον κάνουν πρόεδρο διευθύνοντα σύμβουλο, δεν ξέρω ακριβώς τον τίτλο. Ο άνθρωπος όμως αυτός μετά από 3-4 μήνες, 5 μήνες θα συνταξιοδοτεί το. Γιατί του ανέθεσαν αυτή την αρμοδιότητα, αυτή τη θέση? Ποιο ήταν το σκεπτικό? Μήπως είχε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη σκέψη? Και δεν είμαι συνωμοσιολόγος. Αλλά ερωτώ γιατί. Ναι, αλλά με κάνετε εμένα συνωμοσιολόγο. Μα συγγνώμη, αλλά προκειμένου να αποφύγουμε λοιπόν τις συνωμοσιολογίες, ερωτώ γιατί τον κάνανε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο. Πάμε λοιπόν στα κριτήρια του διορισμού του κυρίου Νίκα. Βεβαίως. Πέστε μου λοιπόν. Δεν είναι κομματικά. Δεν είναι κομματικά. Είναι αξιοκρατικά. Δεν γνωρίζω. Κύριε Παδομενάκη, να δεσμευτώ να τα μάθω. Και μετέφερε όμως και 10 εκατομμύρια. Δεν δέχομαι εξορισμού. Υπάρχει και κάτι άλλο. Μετέφερε και 10 εκατομμύρια από τις τράπεζες, τις πήγε σε ασφαλιστικές εταιρείες. Γιατί προφανώς φοβάται και τα capital controls. Είναι πολύ απλό, πολύ λογικό. Πολύ λογικό να το σκεφτεί αυτό. Δεν δέχομαι εξορισμού όμως υποθέσεις ως βεβαιότητες. Εκεί σταματάω εγώ. Αυτό όμως είναι βεβαιότητα που λέμε. Ότι θα συνταξιοδοτεί το. Και βεβαιότητα εκφράζεται από τον κομματικό στέλεχος. Ότι είναι ανίκανος ο άνθρωπος. Σας είπα εγώ ότι είναι ανίκανος. Μα μάθετε τα ερωτήματα για την ανίκανότητα. Μην διαστρεβλώνετε, σας παρακαλώ κύριε Παλωμενάκη, αυτό που σας είπα. Εγώ σας είπα απλώς γιατί αυτό το χριστιανό τον κάνανε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο αφού θα συνταξιοδοτεί το σε 3-4 μήνες. Απλή ερώτηση. Αυτό ενέχει όμως κριτική. Κάνει κάποιον όταν έχει μπροστά του χρόνο. Δηλαδή θα αναπτύξει την στρατηγική του, την πολιτική του. Δεν είναι. Πώς δεν είναι. Πώς δεν είναι. Και σε τρεις μήνες να πάρει και 250.000 ευρώ. Για όνομα του Θεού. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εγώ δεν θα σταθώ στην περίπτωση μεμονωμένη. Είσαι σε μια άλλη εποχή. Καλύτερη, να λες εντάξει, πήρε ο άνθρωπος 205.000 και να το συστάγεις. Σήμερα όμως, με αυτή την κρίση που περνάει το ελληνικό δημόσιο, σήμερα που Έλληνα στενάζει, που το 50% του εφάπαξ του απλού πολίτη έχει κοπεί, που κάνει 5 χρόνια να το πάρει και που έχουμε στα χαρτιά μια αριστερή κυβέρνηση, πράγματι με θλίβει. Με θλίβει ότι με αυτές τις συνθήκες, κύριε βουλευτά του ΣΥΡΙΖΑ, με αυτές τις συνθήκες. Θα έπρεπε να παρέμβει πολιτικά. Δεν έχω δυσκολία να προσποντήσω σε αυτό που λέτε. Δεν έχω πρόσβαση. Δεν έχω πρόβλημα. Θα έπρεπε να παρέμβει ο Υπουργός. Και εμένα με ξένης. Τι να πω. Θα έπρεπε να παρέμβει ο Υπουργός. Δεν είδε ότι υπάρχει ζήτημα. Όχι, είπε και τι έγινε, είπε. Όπως πρώτο πρόμνημο ανήκει, κύριε Παυλόπουλε, τα ίδια εφάπαξ πέραν οι πάλι της Βουλής. Θυμάστε που είχε γίνει θησάνος, τότε το είχαμε κάνει θέμα, κοπήκανε. Γιατί υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις. Τώρα είναι έκτακτη ανάγκη η χώρα. Ζει μια εθνική ζυγορά. Ο κύριος Σταθάκης εδώ έκανε λάθος. Έπρεπε να παρεύει και να μην δώσει αυτό το εφάπαξ το οποίο είναι υπερβολικό. Υπερβολικό, έτσι.
Ορίστε, κύριε Ρώση. Θεωρώ ότι σε αυτές τις θέσεις έχουμε τόσα μυαλά και νέα μυαλά που φεύγουν στο εξωτερικό, που με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να έχουμε δώσει δουλειά σε τόσους ανθρώπους. Δηλαδή να κάνουν τη ΔΕΣΦΑ να πετάει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, 250.000 ευρώ εφάπαξ, αν κάτσουμε και το διαιρέσουμε, πιστεύω ότι είναι ένας μισθός ενός μάνατζερ για τουλάχιστον 3 χρόνια. Έτσι όπως το βλέπω τώρα. Λοιπόν, και μυαλά που θα έχει 4-5 πτυχία. Καλό θα είναι να βλέπουμε σε αυτές τις θέσεις και πώς γίνεται η αξιολόγηση. Υπάρχει ένα βιογραφικό από πίσω. Είναι ένα βιογραφικό τύπου Καρανίκα. Γιατί του Καρανίκα πληρώνουν τα βιογραφικά πλέον στην Ελλάδα. Εγώ αυτό έχω να πω. Ναι, καλά, εντάξει, μην του κόλλησουμε τη δεξιά του ανθρώπου, του αμόρφωτου, απέδευτου, ανίκανου. Δεν καταλάβατε τι λέω. Δεν είπα καθόλου τέτοιο. Έτσι. Αλλά να έχουμε μια διαδικασία. Κύριε από μόνο του, το οποίο είναι όχι, μια διαδικασία. Εύλογη συζήτηση. Πιστεύω δεν διαφωνεί κανένα στο τραπέζι. Υπάρχει εντύπωση, μια διαδικασία. Ότι δεν ακούω μια πολιτική τοποθέτηση του τύπου. Ότι αυτά ίσχυαν. Μπορεί και καλώ να ίσχυαν γιατί τα ακριβά στελέχη τα χρειαζόμαστε. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο κύριο Ρώση. Αλλά σήμερα. Δεν μπορείς, πώς το πω, αυτό θα σας είπα. Ότι από τη στιγμή που δεν πάει ο άλλος να πάρει. Η πολιτική θέση μας είναι ότι οι ακριβοπληρωμένοι δεν παίρνουν φάπαξ. Είναι υπερβολικά. Τελεία. Υπερβολικά. Αλλά όλος σου λέει τελεία. Έγινε, σου λέει ο άλλος. Αυτό και σου λέει και φιλοσοφική συζήτηση. Άκουσα την κυρία Χριστοδουλοπούλου, αν θυμάμαι καλά σήμερα, που τοποθετήθηκε όπως ο κύριος Μπαλομενάκης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι βγάζουν καντήλες με αυτά που ακούνε. Ναι, αλλά ο άλλος ήταν σου αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να γυρίσεις τώρα, να πας ας πούμε στο χωριό, να έχεις να αντιμετωπίσεις αυτό που σου λέει ότι μου έβαλες να πληρώσω εισφορά στον ΟΓΑ και το 250 χιλιάρικα να το ακούει. Έτσι, εγώ, δηλαδή, σήμερα δηλαδή, ειδικά είναι εξωφρενικό. Θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να έχει και τεράστια και ευελιξία και για να τα ακούει έτσι. Και καπάκι στη Βουλή περνά στη διάταξη τώρα. 250.000 ευρώ σημαίνει ότι έχει ΔΕΣΦΑ να τα δώσει. Για να τα δίνει, παρά ότι έχει να τα δώσει. Εγώ αυτό είπα, ότι έχει 250.000 ευρώ η ΔΕΣΦΑ, άρα θα τα δώσει. Ναι. Σε έναν άνθρωπο που σε 4 μήνες θα φύγει. Φανταστείτε λοιπόν ένα μάνατζερ ότι με αυτά τα λεφτά μπορεί να το πληρώσει για 5 χρόνια. Εγώ κρατώ ότι ο κύριος Μπαλομενάκης παίρνει αποστάσεις και από αυτή την ιστορία και από τη διάταξη που το διαβάσαμε λοιπόν, που ήρθε απόψε στην Ελλάδα. Για τον διευθυντή και τον αναπληρωτή, γενικό διευθυντή του ΟΔΙΧ που παίρνουν από τα 4.600 πάνε στα 8.315. Μήπως θα συνταξιοδοτηθούν και αυτοί οι άκοι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν αυτοί. Να μην προβοκάρει. Ορίστε, κύριε Σαρήνη. Κύριε Παυλόπουλε, δεν ξέρω αν η ανεξέλιξη ουσιαστικά ανέλυξη σε 2 βαθμίδες είναι νόμιμη στην παρούσα φάση. Πάντως σίγουρα η στάση του Υπουργού και του συγκεκριμένου ανθρώπου δεν είναι ηθική. Και γενικά θα πρέπει αυτή τη στιγμή να δείξουμε μια μεγάλη βαρύτητα στο ηθικό σημείο. Είναι προκλητικό να δίνονται τέτοιου είδους αποζημιώσεις σε μια περίοδο κρίσης, τη στιγμή που δεν μπορούμε να είμαστε εντάξει απέναντι στις συντάξεις των ανθρώπων, απέναντι στα αιτήματα των αγροτών, γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας. Ασφαλώς και οι αμοιβές σε θέση ευθύνης θα πρέπει να είναι λίγο πιο μεγάλες από ό,τι είναι σε κάποιες άλλες θέσεις, οι οποίες δεν έχουν και το επίδομα, να το πω κάπως έτσι, της ευθύνης. Αλλά το ποσό αυτό είναι τεράστιο. Και το μέτρο, ξέρετε, πάντα το μέτρο το δίνει η κοινωνία. Αυτή καθορίζει ποιο θα είναι το μέτρο του ύψους των αμοιβών. Σαφώς, κάποια περίοδο δινόντουσαν όχι μόνο 250.000, δινόντουσαν και παραπάνω χρήματα στο εφάπαξ. Και ένας από αυτούς τους λόγους που έχουμε φτάσει εδώ. Στα Golden Boys, θα λέγαμε. Βέβαια. Ένας από τους λόγους που φτάσαμε ως εδώ είναι και αυτός. Στην παρούσα φάση, όχι, δεν θα έπρεπε να δοθεί. Και το λέμε εμείς στην Ένωση Κεντρών, που ξέρετε για το ηθικό του θέματος, μέσα στα 9 σημεία μας είχαμε τοποθετηθεί και για τις απολαβές των βουλευτών και για τις μειώσεις των συντάξεων και για την περικοπή των συντάξεων. Γιατί, όχι επειδή θα λύνανε το πρόβλημα της Ελλάδας, όχι δηλαδή επειδή θα φεύγαμε από τα μνημόνια με κάποια από αυτά τα μέτρα τα οποία είχαμε προτείνει. Αλλά γιατί έπρεπε να εμπνέουμε τον ελληνικό λαό και όχι να αποξενώνουμε, να πάντως, είμαστε αποξενωμένοι από την ελληνική κοινωνία. Οι βουλευτές του έχουν το παραπονό τους και σου λέει εγώ ρε παιδιά που θα ψηφίσω τόσα μέτρα από τα λιγότερα. Ορίστε κύριε Γεγμάτη. Να κάνω μια γλυκιά ανάμνηση. Το Golden Boys της Νέας Δημοκρατίας. Την ευλογημένη δραχμή, πριν μπούμε βέβαια με την εικονική δημιουργική, όχι τώρα η δραχμή είναι άλλο. Μιλάω για την κύρια δραχμή, μπα να εξηγηθώ. Είστε δραχμιστής. Το μυαλό σου και μια λίρα. Δηλαδή, με προκαλείς να σου απαντήσω άσχημα. Να μου απαντήσεις. Και μου ξανακάνεις τέτοια ερώτηση. Να μου απαντήσεις. Έτσι, σου εξηγώ λοιπόν μια ανάμνηση την παλιά δραχμή τότε πριν πούμε στην Ευρώπη. Ναι. Είμαι φανατικά ευρωπαϊστής και φανατικά υπέρ του ευρώ. Ναι. Αλλά θέλω να κάνω ένα παραλληλισμό. Και αν δεν το καταλάβεις, άστο. Μην το σκαλίζεις. Έλα, πάμε. Τότε λοιπόν τα 250.000 ευρώ
ήταν, Άκη, 82 εκατομμύρια δραχμές. Δηλαδή, φαντάσου, πριν 10 χρόνια, να έλεγε στον Έλληνα ότι πήρε 82 εκατομμύρια εφάπαξ. Αυτό θέλω να σου πω, κύριε Στέφο. Καταλαβαίνεις πώς το εξηγώ. Δεν είμαι υπέρ. Μα αλλά τώρα, ποια είναι η διαφορά. Τώρα αγοράζεις διαμέρισμα με 10.000. 250.000 είναι ένα τεράστιο ποσό. Ήθελα να θυμηθώ εκείνη την ευλογημένη. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Ευαγγέλου. Η κυρία Ευαγγέλου, πρώτη τηλεθεάτρια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι πολύ αγανακτισμένη. Κύριε Παυλόπουλε, είμαι πραγματικά. Σας παρακολουθώ κάθε βράδυ. Μα κάθε βράδυ. Αυτοί οι κύριοι που βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο και λένε τέτοια ποσά, πού τα λένε. Είτε Νέα Δημοκρατία, είτε Πασόκ, είτε ΣΥΡΙΖΑ που πήγε τώρα. Όταν τους έλεγε ο Λεβέντης, κόφτε ρε παιδιά, γελοποιόμαστε στον κόσμο. Έχουμε γελοποιηθεί πια. Γελούσαμε όλοι στη Βουλή. Γιατί παρακολουθώ ανελιπώς. Όσο και σας, κύριε Γιακουμάτε, πριν πέσει η κυβέρνησή σας, όταν βγαίνατε στα πάνελ και σας κάνανε παρατηρήσεις, λέγατε «Ας δεν μας ψηφίσατε». Θράσος, όλοι σας. Επαγγελματίες πολιτικοί είστε όλοι σας. Ευχαριστώ, κύριε Ευαγγέλου. Δεν είναι όλοι έτσι. Όχι, κύριε Ευαγγέλου, δεν είμαστε όλοι επαγγελματίες. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Απλά θα ήθελα να επισημάνω και σε όλους εσάς εκεί που συζητάτε ότι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης είναι κατά άτομο 200 ευρώ. Καλά, τέλος. Κάντε μία σύγκριση με τις απολαβές του κυρίου, ο οποίος δικαίως ή αδίκως τα πήρε. Πάντως το νούμερο είναι εξωφρενικά υπερβολικό για τα σημερινά δεδομένα. Για να καταλάβουμε το μέτρο της κοινωνικής κατακραυγής που προξενεί. Μα ο κύριος Μπαλομενάκης δεν είχε κανένα πρόβλημα ο άνθρωπος να πάρει αποστάσεις και και από αυτό και από αυτό που έγινε απόψε με την ηγεσία του ΟΔΙΧ που διπλασιάζουν το μισθό τους. Από τα 4.600 στα 8.300. Μια χαρά. Ευχαριστώ, κύριε Θεοδωρόπουλε. Θα ολοκληρώσω. Παρακαλώ, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Με ακούτε? Πολύ καλά. Ναι, δεν θέλω να καταχαριστώ τον χρόνο. Απλά και μόνο να επισημάνω και την στάση του κυρίου Σταθάκη. Μας βγήκε ο υπουργός πολύ large, αν επιτρέπετε. Έτσι δεν είναι. Με αλληλή λεφτά, κύριε Θεοδωρή. Εντάξει, ξέχασε και το 1 εκατομμύριο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ξηράκη, παρακαλώ. Μάλιστα. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Ξηράκη. Ήθελα να σας πω κι εγώ το παράπονό μου. Έχει πεθάνει ο σύζυγος εδώ και 8 μήνες. Και μου έχουν βγάλει μια προσωρινή σύνταξη, ναι. 300 ευρώ. Έχω τα παιδιά μου άνεργα, έχω τα εγγόνια μου εδώ χάμω, τι θα φάω και τι θα κάνω, δεν ξέρω. Και γι' αυτό και εγώ παραπονέθηκα να σας το πω, να το διαδώσετε, να το πείτε και εσείς. Ότι δεν ξέρω πώς θα ζήσω, παιδιά μου. Δεν θα σας απαντήσω, κυρία Σιάκη. Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει καμία απάντηση. Τα παίρνεις από τον κύριο Νίκα, τα παίρνεις και από τα 8 τόσα και. Πάσα από τα 250.000 και λες, παιδιά, να σας πω κάτι, πόσα 300 άρια κάνει αυτό. Άντε να δώσουμε. Λοιπόν, η κυρία Λέανδρος. Α, όχι, η κυρία Παρασκευοπούλου, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα, κυρία Παρασκευοπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Ελάτε. Και στο φίλο μου το Μάκη. Κύριε Παυλόπουλε, ναι. Έχουμε κοινό τόπο καταγωγής, εσείς και εγώ. Το Παρασκευοπούλου, ουδεμίαν σχέση με τον κύριο Παρασκευόπουλο, απλή συνεπωνυμία. Ναι. Θέλω όμως να ρωτήσω το πάνελ, πώς αισθανθήκατε σαν Έλληνες όταν είδατε εκείνα τα παιδιά του σχολείου που πήγαιναν να κάνουν διαμαρτυρία στο Μαξίμου και τα πιάσανε τα παιδάκια με τους Μολότοφ και τα τρομοκρατήσανε. Στη συνέχεια βλέπουμε σήμερα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη οι Έλληνες εναντίον των Ελλήνων. Για όνομα του Θεού, πού θα φτάσουμε, κύριοι του πάνελ, πού θα φτάσουμε, για όνομα του Θεού. Οι μισοί Έλληνες χτυπάνε τους άλλους. Έχει γίνει εθνικός διχασμός. Έλεος, σας παρακαλώ, λίγο εκεί πέρα. Καλύτερα θα ήταν έτσι όσοι έχετε πολύ πολύ κομματικοποιηθεί.
αποποιημένες θέσεις, να αφήνετε έξω τους κομματικούς σας μανδύες και να μπαίνετε μέσα να συζητάτε για το καλό της Ελλάδος. Μη σας απασχολεί ο ένας ή ο άλλος ο πολιτικός. Οι πολιτικοί μας ξέρουν και σε όλους τους χώρους αν είναι αγαπημένοι και να εργάζονται για την πατρίδα. Αυτό μας αφορά. Τώρα, αν παραξηγήθηκε ο Μεϊμαράκης κύριε Παυλόπουλε και είπε κάτι για τον Α ή για τον Β, δεν είναι τόσο σοβαρό να σας απασχολεί εκεί εσάς. Εσείς έχετε πολλά άλλα εκεί πέρα να βοηθήσετε. Να σώσετε την Ελλάδα, να σώσετε τους Έλληνες, να μην πάνε τα αυτοκίνητα των αστυνομικών. Αυτά είναι φτωχά παιδιά. Με 600 ευρώ δουλεύουν και κινδυνεύει η ζωούλα τους ανά πάσα στιγμή, κύριοι τους πάνε. Ανά πάσα στιγμή δεν έχουν αυτοκίνητα να κινηθούν και κινούνται με τα δικά τους ή τους βάζει ο Α και ο Β βενζίνη. Και σπάγανε εκεί τα τζάμια οι κύριοι. Γιατί? Ευχαριστώ κύριε Παρασκευόπουλο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Στανίσης. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή Σαρακοστή εύχομαι σε όλους. Είμαστε καλά. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ αν ήμουν στην θέση σας προσωπικά σαν παρουσιαστής, δεν θα έβγαζα ποτέ τον κύριο Σταθάκη, ποτέ όμως τον κύριο Σταθάκη, ούτε σε βίντεο. Ο κύριος Σταθάκης, σαν υπουργός, ξέχασε και αριστερός να δηλώσει κάποια εκατομμύρια. Απορώ γιατί ο κύριος Τσίπρας τον κρατάει στην κυβέρνηση. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Μα, έχει απαντηθεί και ειδικά ότι έχει κλείσει η υπόθεση αυτή, έχει ελεγχθεί. Ο κύριος... Πώς έχει ελεγχθεί, δεν κατάλαβα. Τι να σας πω, δεν τον έλεγξα εγώ, κύριε. Έπρεπε κύριε να τον διώξει από την κυβέρνηση. Να τον διώξει όταν ένας πρωθυπουργός θεωρείται άμεμπτος και το ψηφίσαμε, ο οποιοσδήποτε βγαίνει και έχει το παραμικρό ψεγάδι πρέπει να φεύγει από την κυβέρνηση. Αυτό ψηφίσαμε. Ευχαριστώ κύριε Στανίση. Αυτό ψηφίσαμε όλοι. Σας ευχαριστώ. Τελευταία γραμμή ο κύριος Φραγκάκης. Παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Παυλόπουλε, όσον αφορά τις 250.000 που λέτε για τον κύριο αυτό να πει να πάρει για το εφάπαξη. Ναι. Και εγώ είμαι στο δημόσιο. 36 χρόνια στο Υπουργείο Άμυνας, το 2013, ναι. Πήρα, ήταν να πάρω φάπαξη 68.000 και πήρε 39. Τότε ο κύριος Βρούτσης, επί Σαμαρά, τότε ο κύριος Βρούτσης, το έκοψε το φάπαξη μου 3 φορές σε ένα χρόνο. 3 φορές, αυτό είναι όχι αντισταγματικό, όχι αντισταγματικό, κάτι παραπάνω. Σε ένα χρόνο το έκοψε 3 φορές. Αυτό γιατί δεν το πάει και... Και νόημα είναι να το πάρει ο άνθρωπος. Να μην τα πάρει. Γιατί και εμένα δεν νόμιζε να ήταν νόημα που μου το κόψαν έτσι, δεν είναι. Σε ένα χρόνο ο κύριος Βρούτσης, να τα ακούσει αυτό ο κύριος Γιακουμάκος, ο κύριος Βρούτσης, το τονίζω, το έκοψε 3 φορές το εφάπαξ μου τη χρονιά εκείνη. Ιανουάριο, Απρίλιο και Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Κατάλαβα και εγώ το πήρα μετά τον άλλο χρόνο, αμέσως τον χρόνο και το πήρα 3 φορές μειωμένα τον κύριο Βρούτση. Γιατί καλπάζαμε τότε και υπολόγιζαν ότι θα σας έρθουν τα παλού τα λεφτά. Ναι, οπότε σου λέει μην τα πάρει διπλά ο άνθρωπος. Άρα τώρα θέλω να τα πάρει τα 250. Ευχαριστώ κύριε Φραγκάκη. Πάμε ένα γύρο ακόμη σχολιασμού για να σας ευχαριστήσω πολύ. Ορίστε κύριε Παλωμενάκη. Λοιπόν, αν με ρωτήσετε σήμερα τα σημαντικότερα γεγονότα, πάλι μπαίνω στα χωράφια σας, αν παρατηρήσετε. Να μας τα πείτε έτσι όπως τα αξιολογείτε εσείς. Εγώ αξιολογώ ως πολύ σημαντικό γεγονός σήμερα το ότι ανακοινώθηκε σε μια γωνιά της Ελλάδος μια πρωτοβουλία από μια περιφέρεια αναπτυξιακού χαρακτήρος. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς την έχουν έτσι εντρυφήσει. Είναι μια σύμπραξη της περιφέρειας με την κεντρική διοίκηση μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Με καταβολή κάποιων χρημάτων εκατέρωθεν και αποκλειστικό σκοπό την πρημοδότηση της παραγωγής και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Mm-hmm. Δεν είναι τρίκ, δεν είναι αντιπερισπασμός, είναι μια, αν θέλετε τη λέξη, αγωνιώδης προσπάθεια να ξεκινήσει επιτέλους η μηχανή. Εγώ εκεί βασίζομαι, όλοι μας στηριζόμαστε, αισιοδοξούμε, γιατί η πραγματική Ελλάδα δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αγωνίζεται να διατηρήσει κεκτημένα ή να αποκτήσει παρανόμως κεκτημένα. Είναι και η Ελλάδα που ενδιαφέρεται για το μέλλον και ενδιαφέρεται για μια ειλικρινή ανάπτυξη με άλλους όρους, με άλλη δημόσια διοίκηση και με άλλες σχέσεις πολιτών και κράτους. Αρκεί πάντως αυτή την Ελλάδα που αγωνιά και προσπαθεί και δίνει από το υστέρημα του υστερήματός της
για να σωθεί η χώρα, γιατί γι' αυτό υποτίθεται πληρώνουμε αυτό το ακριβό μάρμαρο τόσα χρόνια, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό ο κόσμος έχει γονατίσει, για να σωθεί η χώρα. Να μην στέλνονται μηνύματα που προσβάλλουν το κοινωνικό σύνολο. Έτσι δεν είναι, κύριε Παναμανάκη? Ασφαλώς. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Καμία προσπάθεια δεν είναι χωρίς πισωγυρίσματα και χωρίς αγκάθια. Και πάντως να βλέπουμε, και τη μεγάλη εικόνα καμιά φορά. Ναι, τη βλέπουμε. Λέει, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος καθηγητής και μου λέει, εγώ πάλι σαν καθηγητής, για εφάπαξ τι θα πάρω, την ευχή τους? Τι θα μείνει για μένα? Και έχει δίκιο ο άνθρωπος, γιατί αυτός έχει μια οικογένεια να θρέψει. Ο άνθρωπος σπούδασε, έγινε καθηγητής, του πεμπράβο η οικογένειά του. Παλικάρι μου, πρόκοψες, καθηγητής, ολάκερος έγινες. Και τώρα οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν να βγάλουν το μήνα τους. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η αλήθεια μας. Αν μου επιτρέπεις, Άκη, όμως, εγώ θέλω να θέσω και ένα άλλο θέμα που προκύπτει από αυτή την ιστορία. Ότι ο κύριος Νίκας έδωσε με την αύξηση στο εφάπαξ του κατά 100.000 ευρώ. Αλλά άσχετα ακόμα και αν δεν έδινε αυτή την αύξηση, θα έφευγε ο άνθρωπος με 150.000 εφάπαξ. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα, στην εποχή της κρίσης και της απόλυτης πλέον ισοπαίδωσης της κοινωνικής. Δεν θες να πάει καθόλου? Όχι, ρε παιδί, δεν είπα αυτό το πράγμα. Αλλά και 150.000 εφάπαξ. 150. Πολλά δεν είναι? Όχι, ήταν λίγα. Όχι, είναι λίγα. Πήγαν και 150 και έγιναν. Okay. Έγινε... Μαζί σου. Και έγιναν κανονικά. Δεν ξέρω αν τελικά θα το πει. Προφανώς δίνονται τέτοια μεγάλα εφάπαξ ακόμα. Όπως δύο στοιχεία σημερινά. Το πρώτο είναι ότι άκουσα τον κύριο Τσαλακόπουλο σήμερα, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να λέει ότι θα πάρουν πίσω τη διευκόλυνση, το κούρεμα, στην ασφορά αλληλεγγύης των βουλευτών που προέκυψε από τη νέα, από την αλλαγή του νόμου και τις νέες κλίμακες. Δεν θα πίσω, όμως δεν την υπερασπίζονταν μέχρι το θέμα από μονοπόλιο. Μετά τη Θεσσαλία, ναι, δεν την υπερασπίζονταν όμως με διαδοχικά. Το δεύτερο είναι ότι μετά την απόφαση του εισαγγελέα για τις εισπρακτικές εταιρείες, μετά την 9χρονη έρευνα της εισαγγελίας για το αν οι εισπρακτικές εταιρείες εκβιάζουν τους δανειολήπτες ή όχι και ούτω καθεξής, που δεν στοιχειοθετήθηκε το αδίκημα της εκβίασης ή της αντιποίησης επαγγέλματος, σήμερα, επειδή πολλοί κόσμος βλέπουν την εκπομπή, σήμερα μου έλεγαν γνωστοί μου ότι ξεσάλωσαν. Σήμερα ξεσάλωσαν. Τι περίμενες? Τους έπαιρναν και 25 φορές από διαφορετικά νούμερα. Σήμερα ξεσάλωσαν. Μόλις βγήκε η εισαγγελία και είπε, όχι παιδιά, δεν στοιχειοθετείτε το αδίκημα της εκβίασης, ξεσάλωσαν. Έτσι. Τώρα πια είναι νόμιμες. Έτσι. Έτσι. Να πω μια κουβέντα. Παρακαλώ, μόνο, παρακαλώ. Γιατί πραγματικά σήμερα είναι, δηλαδή, για μένα πολύ κράβγα, λέω. Εσύ να μπορεί να πάρεις εφάπαξ, εσύ να πεινάς, η γυναίκα που βγήκε, γενικά όλη η Ελλάδα. Ωραία, αυτή είναι διάγνωση. Ναι. Θεραπεία, κύριε Γιακουμάτο. Ήταν και αυτό που είπε ο κύριος Φραγκάκης. Ναι, ναι, αυτό ότι ο κύριος Βρούτσης, ναι, ναι, μου το έκοψε τρεις φορές εμένα. Αυτό πάνω. Ναι, ναι, το άκουσα, δεν είμαι κουφός. Και λέω λοιπόν το εξής. Ωραία, θεραπεία υπάρχει. Για μένα, κύριε Παυλόπουλε. Εσείς λέτε ότι έχετε τη θεραπεία. Μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Για μένα, κύριε Παυλόπουλε. Επειδή η οικονομία με σταθεροπληθωρισμό, με ύφεση, δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα η Ελλάδα. Χρειάζεται μια οικονομία, θέλει, είναι ψυχολογία. Και χρειάζεται και εμπιστοσύνη. Δυστυχώς, εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση, και δεν το λέω επειδή απαξιωματικά την πολίτη, δεν υπάρχει και το βλέπουμε στη διαπραγμάτευση. Βλέπουμε η καθυστέρηση πόσο πίσω φέρνει τη χώρα. Πόσο πίσω τη φέρνει. Κύριε Γιακουμάτε, άρα, λοιπόν, δεν χρειάζεται ψυχολογία. Λεφτά χρειάζεται ο κόσμος. Όχι, για να βάλει τα λεφτά του άλλου. Άμα θέλει, έχει λεφτά ο κόσμος. Όχι, για να βάλει τα λεφτά του άλλου. Ψυχολογικά, μια χαρά θα Παύλο, είναι. Και θα γεννάει. Κάνει επένδυση, ναι, για να βάλει λεφτά. Και για να δείξει επιχείρηση. Πέντε να έρθουν αύριο το πρωί. Τρία βασικά πέντε πράγματα. Πέντε να έρθουν. Δέκα. Άκουσε με. Τώρα. Ένα πλοίο επενδυτές να έρθουν αύριο το πρωί. Και οι Έλληνες. Και οι Έλληνες. Ένα πλοίο επενδυτές να έρθουν αύριο το πρωί. Μέχρι να εγκριθεί η επένδυση. Να χρηματοδοτηθεί. Να βγει η άδεια. Να γίνει. Να προσλάβουν. Θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο χρόνια. Γι' αυτό δεν είμαστε αυτό λέω. Σου εξηγώ ότι μια επιχείρηση, αν έχει κέρδος, μπορεί να επανεπενδύσει, να επεκταθεί. Και να γίνει, να τσιράρει το χρήμα. Κατά την ταπεινή σήμερα μου, δεν γίνεται τίποτα. Κατά την ταπεινή τα μου ασήμαντη άποψη, σας λέω ότι και δύο καραβιές επενδυτές να φέρετε. Δεν μιλάω για επενδυτές μόνο. Δεν μιλάω δεν μόνο για επενδυτές. Αν δεν αποκτήσει ξανά χρήμα, ξέρετε, η μεσαία τάξη. Ωραία. Και άνεση να το ξοδέψει. Όταν πυροβολάς την επιχειρηματικότητα. Να ξημεροβραδιάζεται με τις εισφορές. Το καταλάβαμε. Τα χαράτσια. Τους φόρους. Το ένα. Το άλλο. Λοιπόν.
Εκεί το θέμα. Αν δεν γίνουν οι επενδύσεις, πώς θα έχει τα μεταναστευτικά. Με το ένα με το άλλο. Αν δεν γίνουν όμως οι επενδύσεις, πώς θα έχει η μεσαία τάξη. Δεν θα πάρουμε ανάσα. Μα από πού θα πάρει λεφτά θα αναπτυχθεί η μεσαία τάξη, αν δεν γίνουν επενδύσεις. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Εντάξει. Πώς. Ούτε είναι ποιος μπορεί να πάρει. Καλό βράδυ, κύριε Ρώση, κύριε Γιακουμάκη. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Κύριε ο Θεός βοηθάει. Καλό βράδυ. Διάλειμμα, επιστρέφουμε με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την επικεφαλής της πλεύσης. Πού θα έρθει η Ζωή εδώ πέρα. Επιστρέφουμε τώρα. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό κοντά μας την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την επικεφαλής της πλεύσης ελευθερίας, διότι έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα με μια απόφαση εισαγγελέως δικαστήριου, αν δεν κάνω της απαγόρευσε να φτιάξει το σωματείο, να συστήσει το σωματείο ή την ένωση δικαιοσύνη για όλους. Ζητούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσω αυτής της κίνησης να παραστεί στη δίκη της Siemens και οι δικαστές έκριναν ότι δεν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να εγκρίνουν αυτή την κίνηση. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα μας τα πει η ίδια, για να προκύψει μετά ως απάντηση μία εξίσου έντονη ανακοίνωση απέναντι δικαστών και εισαγγελέων. Πριν καλωσορίσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλω να πω ότι σε αυτόν τον τόπο μπορεί ο Αρτέμης Όρας. Σωστό. Να λέει: έχω πουλήσει την Απολλώνια τεχνολογία, τη διαστημική, και μπορείτε να πετάτε μέχρι τον Άρη χωρίς καύσιμα, και την πούλησα στον Ομπάμα και πήρα 600. Και να υπάρχει απόφαση πρωτοδικίου. Και σήμερα ακόμα, και σήμερα που μιλάμε, να πηγαίνουν άνθρωποι επικαλούμενοι αυτά τα ομόλογα κτλ. Με μια δικαστική απόφαση πηγαίναν και αυτοί, έτσι. Και την ίδια ώρα, κάποιος ο οποίος, δεν λέω καλός, κακός και τα λοιπά, όταν θα έρθει η κυρία Κωνσταντοπούλου εδώ, ας αιτιολογήσει το γιατί. Κάποιος ο οποίος επικαλείται τη δημιουργία σωματείου για την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος, να παρίσταται δηλαδή σε μια δίκη που αφορά όλους εμάς, λοιπόν, αυτός να τρώει την κάρτα, αυτός να τρώει το κόκκινο. Ειλικρινά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μιλάμε για μια πολύκροτη υπόθεση. Μιλάμε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει τουλάχιστον έχει συγκροτήσει έναν καυτό πολιτικό, οικονομικό και όχι μόνο φάκελο. Καλησπέριζουμε λοιπόν κοντά μας την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την επικεφαλής της πλεύσης ελευθερίας. Καλησπέρα κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ επέλεξα και την ημέρα, είναι η μέρα της γυναίκας. Και απολογούμε γιατί δεν έχουμε πει καθόλου χρόνια πολλά στη μάνα, την αδελφή, τη σύζυγο, τη σύντροφο, την κόρη, την ανιψιά, τη γυναίκα που εργάζεται για το μεροκάματο, τη γυναίκα που έχει μια ολόκληρη οικογένεια πάνω της και παλεύει για να τη φέρει βόλτα, όλες τις γυναίκες του κόσμου. Λοιπόν. Εμείς σήμερα πάντως πήγαμε στις φυλακές Ελαιών Αθηβών και μιλήσαμε με τις κρατούμενες μητέρες. Υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες κρατούνται με τα μωρά τους στον Ελαιώνα και με τις γυναίκες που παρακολουθούν την τάξη του δημοτικού σχολείου, γυναίκες ενήλικες αλλά που τώρα μαθαίνουν γράμματα, και με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να δείξουμε με έμπρακτη και συνειδητή επιλογή ότι οι αγώνες για τα δικαιώματα και για τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και για την ισότητα και για την εξάλληψη της περιθωριοποίησης του bullying των διακρίσεων είναι αγώνες ανοιχτοί. Δεν είναι μια επέτειος η 8η Μαρτίου για εορτασμούς. Είναι μια επέτειος που πρέπει να μας θυμίζει ότι κάποιες γυναίκες πριν από δύο αιώνες, πριν από πάρα πολλά χρόνια, έδωσαν το αίμα τους, εργάτριες στην κλωστοϊφαντουργία, έδωσαν το αίμα τους για να κατακτηθούν δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά σήμερα αλώνονται άγρια και για γυναίκες και για άνδρες, και συνολικά αυτό που διακυβεύεται είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε όλα τα πεδία. Εμείς λοιπόν σήμερα πηγαίνοντας στις φυλακές και βλέποντας τις γυναίκες αυτές και τα παιδάκια τους, θελήσαμε ακριβώς να αναδείξουμε ότι όχι απλώς τίποτε δεν έχει κλείσει στον αγώνα για τα δικαιώματα, αλλά και ότι πρέπει να είμαστε εκεί παντού για να τα υπερασπιζόμαστε. Και να μην εξαντλήσετε το ενδιαφέρον σας σε ευχές και μέχρι και σε ρητορικές. Δεν είναι Valentine's Day. Πάμε, ναι, δεν είναι Valentine's Day σήμερα. Σωστά. Και δεν γιορτάζουν κιόλας
οι γυναίκες. Έτσι. Έτσι. Δεν γιορτάζουν όλες οι γυναίκες στον πλανήτη. Mm-hmm. Αν πάμε στις γυναίκες οι οποίες στην κυριολεξία τυρανιώνται κάτω από τον ISIS, σε διάφορες χώρες που λιθοβολούνται απλώς και μόνο γιατί τόλμησαν να ζητήσουν να διαλέξουν αυτές τις γυναίκες. Έχω 20 λεπτά τώρα στη διάθεσή μου και θέλω να απολαύω και θα κάνω και πολύ σύντομα ερωτήματα. Κυρία Κωνσταντοπούλου, τι συνέβη με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων? Μια πολύ πολύ έντονη ανακοίνωση για τη δική σας αντίδραση στην απόφαση του δικαστηρίου ότι δεν μπορείτε να συστήσετε, αν το λέω σωστά, την Ένωση Δικαιοσύνη για Όλους και μέσω αυτής να παραστείτε στη δίκη της Siemens. Κύριε Παυλόπουλε, να σας πω ότι είναι ξεκάθαρο ότι σε υποθέσεις μείζονος ενδιαφέροντος που ταυτόχρονα αποτελούν υποθέσεις σκάνδαλα συνδεόμενες με την καταστροφή της χώρας, η δικαιοσύνη φαίνεται ότι δεν λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί εξαντλώντας την αυστηρότητα και την άτεγκτη στάση σε μικροϋποθέσεις των καθημερινών ανθρώπων. Η υπόθεση Siemens είναι μία από αυτές τις υποθέσεις. Βρισκόμαστε στα 19 χρόνια μετά τις πράξεις και η δίκη σε πρώτο βαθμό δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Γίνονται αλλεπάλληλα τυχαία λάθη. Μία διαφεύγει ο Χριστοφοράκος διότι ξέφυγε στην κυρία Μπακογιάννη. Μία διαφεύγει ο Καραβέλλας διότι ξέφυγε επίσης από τα αρμόδια Υπουργεία και το Υπουργείο Εξωτερικών. Περιέργως βέβαια ο αρμόδιος και ο υπεύθυνος για αυτό το σκάνδαλο, δηλαδή για τη διαφυγή κατηγορουμένου, αμείβεται στη συνέχεια και γίνεται πρέσβης στο Παρίσι και παραλαμβάνει τη λίστα Λαγκάρντ. Δεν μεταφράζεται το βούλευμα όπως πρέπει και έτσι ακυρώνεται η διαδικασία και μετατίθεται το προηγούμενο καλοκαίρι για φέτος τον Φλεβάρι. Και τώρα το Φλεβάρι, όταν και εμείς ανακοινώσαμε ότι η πρωτοβουλία μας, η δικαιοσύνη για όλους, που είναι μια πρωτοβουλία παρέμβαση σε τέτοιες υποθέσεις, mm-hmm. θα παρέμβει ως πολιτική αγωγή, και πάλι εμφανίζονται προσκόμματα και στο να γίνει η δίκη και στο να την παρακολουθήσουν οι πολίτες και στο να παρέμβουν οι πολίτες. 24 Φλεβάρι που ήταν να ξεκινήσει η δίκη, η σύνθεση του δικαστηρίου δεν ήταν σε θέση να δικάσει, διότι δικαστής της έδρας, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, δήλωσε αποχή για προσωπικό κόλλημα σχέσης με συνήγορο που παρίστατο στη δίκη. Το κόλλημα αυτό ήταν γνωστό. Ωστόσο, δεν δηλώθηκε παρά μόνο στην έναρξη και η διαδικασία μπλοκαρίστηκε για 10 μέρες, διότι δεν μπορούσε να συνεδριάσει ούτε καν το Συμβούλιο που θα έπαιρνε απόφαση για την αποχή. Εμείς έχουμε από το Σεπτέμβριο και στη βέβαια... Στη δική σας περίπτωση το δικαστήριο είπε ότι αυτό που μου ζητάτε δεν είναι νόμιμο. Στη δική μας περίπτωση, κύριε Παυλόπουλε, έχει γίνει το εξής προκλητικό και φασιστικό. Εμείς ζητήσαμε από το Ελληνοδικείο... Αυτό προκάλεσε για την αντίδραση. Νομίζω ότι αυτός ο όρος που χρησιμοποιήσατε προκάλεσε για το φασιστικό. Το φασιστικό. Και την αντίδραση της Ένωσης Δικαστών Εισαγγελέων. Κύριε Χουδαλάκη, αφήστε με να τον επαναλάβω λοιπόν τον όρο. Έχει γίνει το εξής φασιστικό. Βγήκε μία απόφαση Ειρηνοδίκη, η οποία λέει ότι οι πολίτες δεν επιτρέπεται να συνιστούν σωματεία τα οποία υπερασπίζονται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, μάχονται τη διαφθορά και τη διαπλοκή και παρεμβαίνουν προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη στις μείζονες υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος. Βγήκε δηλαδή μία απόφαση που λέει ότι είναι παράνομο και δεν επιτρέπεται οι πολίτες να αξιώνουν, να απονέμεται δικαιοσύνη σε περιπτώσεις που αφορούν τη χώρα, το δημόσιο συμφέρον, τη δημόσια περιουσία, το δημόσιο χρήμα. Εμείς είχαμε μιλήσει από το Ειρηνοδικείο Αθηνών, εμείς είχαμε μιλήσει από τον Σεπτέμβρη, είχαμε ανακοινώσει την πρωτοβουλία μας αυτή, τη δικαιοσύνη για όλους, λέγοντας ότι θα παρέμβουμε καταρχήν και κατά προτεραιότητα σε αυτές τις 4 υποθέσεις. Στην υπόθεση Siemens, στην υπόθεση των γερμανικών οφειλών, στην υπόθεση της Ελστάτ και στην υπόθεση του χρέους και του μνημονίου. Mm-hmm. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου λέει ότι δεν έχουμε δικαίωμα να συστήσουμε σωματείο. Mm-hmm.
Θέλω απλώς... Είναι αναγκαίο, κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτό. Όχι, δεν είναι αναγκαίο να είμαστε σωματείο. Απλώς η ύπαρξη ενός σωματείου επιτρέπει σε πολύ περισσότερους πολίτες να συμμετέχουν, ενεργοποιεί άλλου είδους διαδικασίες συμμετοχής. Από την άλλη, όμως, πλευρά, εμείς είπαμε ότι. Σε τι θα βοηθούσε, συγγνώμη για την διακοπή τώρα, σε τι θα βοηθούσε αυτό τη δίκη. Και να βάλω και κάτι ακόμα στην επιτρέψτε μου, ναι, και επιτρέψτε μου γιατί. Για να καταλάβω γιατί αρνείται το ειρηνοδικείο. Μήπως δίνει και μία διάσταση σαν να στείνει δίπλα στο σύστημα δικαιοσύνης κάποιος ένα δεύτερο σύστημα. Ανησυχείτε. Διότι εδώ το είπα πρόβλημα... την άποψή μου πριν έρθετε, τώρα θα ρωτώ. Διότι εδώ το πρόβλημα δεν είναι, και εγώ ρητορικά σας ρωτώ, δεν ανησυχώ ότι ανησυχείτε. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν υποθέσεις στις οποίες δεν λειτουργεί καμία εξουσία. Ούτε η εκτελεστική. Τρανό παράδειγμα τι συμβαίνει στις γερμανικές οφειλές, ούτε η κοινοβουλευτική, η νομοθετική, τρανό παράδειγμα τι έχει συμβεί στην υπόθεση του μνημονίου και του χρέους, ούτε η δικαστική, τρανό παράδειγμα και η υπόθεση της Ελστάτ και η υπόθεση της Siemens, όπου παρελκύονται οι διαδικασίες και βέβαια υπάρχουν διαρκείς παρεμβάσεις από τους δανειστές. Η δίκη της Siemens είναι μια δίκη που η Γερμανία δεν θέλει να γίνει. Η δίκη της Ελστάτ είναι μια δίκη την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουν να γίνει. Το έχουν δηλώσει με όλους τους τρόπους. Έχουμε μια κυβέρνηση που δυστυχώς διευκολύνει την ατιμωρησία και την ασυλία των υπαιτίων και έχουμε από την άλλη πλευρά μια δικαστική λειτουργία η οποία είναι πολλαπλώς διάτρητη και διαβλητή. Μου το εξηγείτε όμως διαδικαστικά. Θα σας το εξηγήσω αμέσως. Τι θα κάνατε αν παίρνατε την άδεια. Επιτρέψτε μου να σας πω. Ήδη, μου λέτε. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Εμείς ζητήσαμε να κάνουμε αυτό το σωματείο όπως κάθε σύνολο πολιτών έχει το δικαίωμα συνταγματικά και υπάρχει μία εξαίρετη γνωμοδότηση του Γιώργου του Κασιμάτη, του ομότιμου καθηγητή του συνταγματικού δικαίου και πρώην Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου, που είναι μάλιστα και ο επικεφαλής της Επιτροπής Νομικής Δράσης και Τεκμηρίωσης και Πράξης που έχουμε συστήσει. Υπάρχει μια γνωμοδότηση λοιπόν του Γιώργου του Κασιμάτη που εξηγεί γιατί αυτή η απόφαση είναι άκρος αντιδημοκρατική. Είναι φασιστική, αντιβαίνει στο Σύνταγμα, αντιβαίνει στη δημοκρατική λειτουργία. Είχαμε το δικαίωμα λοιπόν να συστήσουμε αυτή την ένωση. Το κάναμε ως κόμμα, ως πλεύση ελευθερίας, ως κίνημα, ως όχι στα νέτους, κυρίως όμως το κάναμε ως πολίτες και τονίσαμε ότι την πρωτοβουλία μπορεί να αναλαμβάνουμε πολιτικά ως κόμμα και ως κίνημα, κυρίως όμως αυτό που υπερασπιζόμαστε και γι' αυτό θέλαμε να έχει αυτόνομη ύπαρξη η δικαιοσύνη για όλους, αυτοτελή νομική προσωπικότητα, είναι ότι υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των πολιτών να παρεμβαίνουν και να ζητούν δικαιοσύνη. Ερώτηση. Για να πάτε στη δίκη με αυτή την ένωση να κάνετε τι? Στην δίκη λοιπόν πήγαμε ανεξαρτήτως του ότι απορρίφθηκε η αίτησή μας να γίνουμε σωματείο. Πήγαμε στη δίκη και παριστάμεθα αυτή τη στιγμή στη δίκη ως πολιτική αγωγή διεκδικώντας από τη μία πλευρά να γίνει η δίκη. Διότι επί 19 χρόνια δεν γίνεται η δίκη. Σωστά. Και ακόμη δεν έχει τυπικά πλήρως ξεκινήσει η δίκη. Διεκδικώντας επιπλέον το δικαστήριο να μην είναι ένα δικαστήριο εικονικό. Διότι έχουμε δει πάρα πολλές ατυχίες στη διαδρομή τέτοιων υποθέσεων. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Μαντέλης για την υπόθεση της Siemens ακόμη δεν έχει δικαστεί. Δικαζόταν 3 χρόνια και όλη η διαδικασία ακυρώθηκε διότι πέθανε ο πρόεδρος του δικαστηρίου και δεν υπήρχε αναπληρωτής. Τώρα πάμε θα σε έχετε μια... πρόσβαση και στη δικογραφία με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, φυσικά θα έχουμε πρόσβαση και στη δικογραφία, αλλά κυρίως θα έχουμε και τη δυνατότητα να εμπλουτίσουμε τη δικογραφία και να ζητήσουμε να αναδειχθούν στοιχεία τα οποία αν αποτελέσουν ένα αντικείμενο παζαριού και εκ των ενόντων συνεννόησης μπορεί ποτέ να μην εξεταστούν. Τώρα εσείς ανησυχείτε ότι αυτή η ιστορία πάει να γίνει, πάει να εξελιχθεί σε φιάσκο. Νομίζω, κύριε Παυλόπουλε, η παροδία, ας πούμε. Γιατί να γίνει? Θα σας πω, μα νομίζω ότι ήδη το γεγονός ότι στις 24 Φλεβάρι
Η δίκη δεν μπορούσε να γίνει, διότι δεν υπήρχε σύνθεση. Και διότι προσδιορίστηκε σε μια αιθουσούλα στην οποία δεν χωράγαν ούτε οι κατηγορούμενοι με τους συνηγόρους τους, αποδεικνύει ότι υπάρχει έλλειψη βούλησης και δικαστικής βούλησης για να γίνει. Το γεγονός ότι είμαστε στα 19 προς 20 χρόνια, ξέρετε, στην 20ετία παραγράφεται το αδίκημα, αν δεν ανασταλεί. Και αν ανασταλεί, παραγράφεται στα 25 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουν ανακοινωθεί 3 μόνο δικάσιμοι ακόμη για το Μάρτι και η ρυθμή εκδίκασης της υπόθεσης με βάση τον αριθμό των συνηγόρων είναι 100 συνήγοροι υπεράσπισης, 64 κατηγορούμενοι, 70 μάρτυρες, έγγραφα. Με τους ρυθμούς αυτούς, ούτε στην πενταετία δεν πρόκειται να τελειώσει σε πρώτο βαθμό η υπόθεση και για να μην παραγραφεί πρέπει να έχουν εξαντληθεί οι βαθμοί δικαιοδοσίας στα 25 χρόνια. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ξεκάθαρο. Άρα εδώ λοιπόν τα να ξέρει πράγματα... ο κόσμος ότι η δικαιοσύνη σε αυτή την ιστορία... πολύ δύσκολα θα αποδεμηθεί. Η δικαιοσύνη σε αυτή την ιστορία, κύριε Παυλόπουλε, είναι εκτεθειμένη. Και εγώ πρέπει να πω, επειδή στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχω μιλήσει πολλές φορές προσκεκλημένη στις γενικές συνελεύσεις τους. Η ανακοίνωσή τους είναι πολύ σκληρή. Και το Δεκέμβρη επίσης μίλησα και αναφέρθηκα στην πρωτοβουλία μας για τη δικαιοσύνη για όλους και έχω ζητήσει μάλιστα να ενημερώσουμε την Ένωση για αυτή την πρωτοβουλία. Εγώ θα περίμενα μια πολύ σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για αυτό το φιάσκο που μέχρι στιγμής παρακολουθούμε σε σχέση με την απόδοση δικαιοσύνης σε αυτήν τη δίκη. Θα περίμενα μια πολύ σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για το χουντικού περιεχομένου σκεπτικό της απόφασης του Ειρηνοδικείου. Διότι στην συνεδρίαση που έγινε το Δεκέμβρη στο εφετείο, στην ίδια αίθουσα που γίνεται τώρα η δίκη, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αναφέρθηκε σε 2 ειδών δικαστές. Υπάρχει η περίπτωση του Τερτσέτη και του Πολυζωίδη που αρνήθηκαν να δικάσουν τους επαναστάτες και υπάρχει η περίπτωση του Κόλια που έγινε δικαστής της Χούντας. Ο καθένας επιλέγει τη στάση τηρεί. Η υπεράσπιση δικαστών που προδίδουν το καθήκον τους και προδίδουν τη συνταγματική τους υποχρέωση να υπερασπίζονται τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των πολιτών δεν είναι υποχρεωτική. Αντίθετα θα έλεγα ότι θα έπρεπε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να έχει σταθεί πάρα πολύ αυστηρά και κριτικά απέναντι σε αυτήν την απόφαση η οποία ονειδίζει, προσβάλλει τη δικαιοσύνη και προσβάλλει και το αίσθημα δικαίου και την νοημοσύνη των πολιτών. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν, κύριε Παυλόπουλε, ότι όταν γίνονται δεκτά σωματεία για πάσα χρήση και για παντός είδους σκοπούς, το να εμποδίζεται ένα σωματείο που θα παρέμβει στη Siemens και όχι απλώς να εμποδίζεται, αλλά να γίνονται και προσπάθειες να αποσυρθεί η αίτηση. Γιατί πριν εκδοθεί η απορριπτική διάταξη, η Ειρηνοδίκης που εξέδωσε την διάταξη στο τέλος, προσπάθησε να μας πείσει να την αποσύρουμε την αίτηση. Όταν λοιπόν δρά δικαστικός λειτουργός με τρόπο που εμποδίζει τι... το να υπάρξει παρέμβαση καταλυτική σε μείζονες υποθέσεις. Μπορεί εμάς να μην μας εμπόδισε πλήρως, γιατί είμαστε επίμονοι και εξαντλούμε τα μέσα και τα εργαλεία. Ωστόσο, αποτέλεσε και αποτελεί ένα πρόσκομα. Το να γίνεται λοιπόν αυτό σε μια τέτοια υπόθεση και σε τέτοιες υποθέσεις δεν είναι ούτε τυχαίο, ούτε αθώο. Ούτε απλό, δε. Έναν δικό στεγό, παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Κωνσταντοπούλου. Υπονοείτε... Δεν υπονοείται, το λέτε ανοιχτά. Ναι, το λέτε, ναι, το λέτε, το λέτε ανοιχτά. Ότι ουσιαστικά πάμε σε ένα κουκούλωμα της υπόθεσης και θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτό ίσως θα μπορούσα να το συζητήσω, να το σκεφτώ, εάν φερειπίν είχαμε μια κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας που ενδεχομένως να είχαν συμφέρον να κουκουλωθεί η υπόθεση. Σήμερα όμως έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τι συμφέρον έχουν να την κουκουλώσουν? Νομίζω ότι αν η υπόθεση αυτή πήγαινε, ξεκαθάριζε και έβγαινε μια απόφαση η οποία πολύ πιθανό να ήταν και καταδικαστική και με σαφείς πολιτικές προεκτάσεις,
Μάλλον θα τους συνέφερε πολιτικά. Γιατί να θέλουν να την κουκουλώσουν. Να σας απαντήσω. Καταρχάς η δική μου εμπειρία ως Προέδρου της Βουλής είναι ότι όταν επιχείρησα να φέρω το Στουρνάρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μάλιστα ήμουνα έτοιμη και εισηγήθηκα να γίνει και βία η προσαγωγή του, έπεσαν μονή διπλή υπουργοί και στο τέλος διαλύθηκε η Βουλή. Έχω καταγγείλει από το 2015 ότι μου έγινε παρέμβαση από τον κύριο Φλαμπουράρη, στην οποία ποτέ δεν ενέδωσα βεβαίως, να μην ζορίζω τον Στουρνάρα τότε. Φυσικά δεν άκουσα την υπόδειξη και βεβαίως είναι γνωστά τα γεγονότα που ακολούθησαν. Η έρευνα που είχε ανοίξει για τη Siemens από πλευράς μου στη Θεσμών και Διαφάνειας έκλεισε άρον-άρον στην επόμενη περίοδο. Το πόρισμα για τη Siemens, το οποίο είχα αναρτήσει στη Βουλή, αποσύρθηκε από την ιστοσελίδα της Βουλής από τον κύριο Βούτση. Άρα υπάρχει πολιτικό κομπρομί, κύριε Κωνσταντοπούλου, αυτό μας λέτε. Νομίζω μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση... Από την άλλη είναι πολύ πρόσφατη, συγγνώμη μια διακοπή, είναι πολύ πρόσφατη η αντιδικία Τσίπρα-Μητσοτάκη στη Βουλή. Με τον Τσίπρα να προκαλεί τον Μητσοτάκη, αφού θα πάει στη Μέρκελ, κάποια πράγματα ζήτησε να μας στείλει και το Χριστοφοράκο, γιατί εγώ το έχω ζητήσει επανειλημμένα. Και θα θέλαμε και μια ερμηνεία επί του θέματος, κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή πέρα της περιγραφής που κάνατε και προφανώς δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Υπάρχει και ένα ζήτημα, τι καταλαβαίνει ο καθένας από αυτό. Λέει ο Νίκος ότι βολεύει τον Τσίπρα να βγάλει στα μανταλάκια τον Μητσοτάκη. Αυτό λέει. Τον τελειώνει το Μητσοτάκη. Γιατί δεν τον τελειώνει λοιπόν, ή αν υπάρχει παρέμβαση πολιτική και δεν είναι, ξέρω εγώ, αυτονομημένη η δικαστική διαδικασία. Αν είναι εξωτερική παρέμβαση. Είναι εξωτερική παρέμβαση. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν επιτρέπεται να παριστάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή... Όχι, εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω. Να σας απαντήσω. Ναι. Νομίζω, ξέρετε, εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή εφαρμόζει τον άκυρο συμβιβασμό με τη Siemens. Τον συμβιβασμό δηλαδή με τον οποίο χαρίζονται στη Siemens οι οφειλές της και δίνονται στη Siemens πιστοποιητικά διαφάνειας. Τον συμβιβασμό αυτόν μπορούσε και έπρεπε να τον έχει καταγγείλει. Εγώ προσωπικά είχα φτιάξει όλο το φάκελο τεκμηρίωσης για την ακύρωση του συμβιβασμού αυτού και την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του δημοσίου. Τα δικαιώματα του δημοσίου από μια υπόθεση τέτοιας διαφθοράς ολικής είναι δικαιώματα τεράστιας διαπραγματευτικής ισχύως και στις ανοιχτές υποτιθέμενες, κατά την άποψή μου πια, διαπραγματεύσεις. Μια κυβέρνηση που θέλει να πιέσει τη Μέρκελ, το φάκελο της Siemens τον ανοίγει ορθάνυχτο, επικαλείται την ακυρότητα του συμβιβασμού και ζητάει αυτά τα οποία δικαιούται να ζητήσει το κράτος. Διότι η Siemens, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι απολύτως συνδεδεμένη με το γερμανικό δημόσιο, δεν είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Το δηλώνουν οι Γερμανοί ήδη, ότι είναι η Γερμανία η Siemens, το λένε. Και πολλές άλλες βέβαια εταιρείες γερμανικές, όπως η HDWE, η ThyssenKrupp, οι εμπλεκόμενες εταιρείες, τα σκάνδαλα των εξοπλιστικών, των υποβρυχίων και ούτω καθεξής. Η κυβέρνηση έχει παραδώσει γη και είδωρ στη Γερμανία, είναι εντελώς υποκριτικές και κροκοδίλιες οι παρεμβάσεις του κυρίου Τσίπρα στη Βουλή. Είναι πολύ εύκολο να επικαλείσαι απλώς τη σύνδεση Μητσοτάκη και συνολικά Μητσοτάκη, Μπακογιάννη, Μαρκογιαννάκη, όλου του συστήματος ΠΑΣΟΚ. Είναι πολύ εύκολο να επικαλείσαι την εμπλοκή του στο σκάνδαλο της Siemens, αλλά είναι τρομακτικά υποκριτικό να το κάνεις την ώρα που μπορείς να συμβάλλεις και οφείλεις να συμπράξεις στην απόδοση δικαιοσύνης και δεν το κάνεις. Η υπόθεση Siemens είναι μια υπόθεση ακτινογραφία της διαπλοκής και της διαφθοράς στη χώρα η οποία συνδέεται με την καταστροφή της χώρας. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς τα ίδια συμφέροντα που συναλλάχθηκαν με τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας συναλλάσσονται με την κυβέρνηση Τσίπρα. Άρα εδώ δεν έχουμε ένα κομπρομί Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ουσιαστικά εξωτερική παρέμβαση. Κλείστε την υπόθεση τώρα. Θα σας έλεγα ότι έχουμε μία... Έχουμε ακόμα ένα λεπτό. Μία πρακτική παράδοσης και πλήρους προδοσίας της χώρας. Και από την άλλη πλευρά έχουμε δυστυχώς και τη σύμπραξη κάποιων δικαστών και κάποιων δικαστικών λειτουργιών στο να μην απονεμηθεί δικαιοσύνη. Το πόρισμα της Βουλής
αυτό το οποίο εγώ ανέσυρα και ο κύριος Βούτσης ξαναέθαψε, λέει ότι η Siemens είναι εγκληματική οργάνωση με δικαστικό σκέλος. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν. Το γεγονός ότι υπάρχουν υπουργοί, Μαρκογιαννάκης, σειρά υπουργών, οι οποίοι δεν παραπέμφθηκαν καν από τη Βουλή, διότι δεν υπήρξε πλειοψηφία κοινοβουλευτική για την παραπομπή τους, είναι μία απλή ένδειξη ή απόδειξη της έκτασης αυτού του σκανδάλου. Μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, και θα θέλαμε μία σύντομη απάντηση, έχει υπερβεί τον χρόνο. Ότι ανοίγει τώρα θέμα συνταγματικής αναθεώρησης, σε αυτό το πλαίσιο που περιγράφατε πριν από λίγο των σχέσεων με τη Γερμανία και δεν συμμαζεύεται. Θεωρείτε ότι καλώς ανοίγει ή θα φτάσουμε να έχουμε ένα σύνταγμα που θα είναι καθυπαγόρευση? Έχω πει, κύριε Χουδαλάκη, ότι οι χούντες δεν αναθεωρούν τα συντάγματα. Συνταγματική αναθεώρηση γίνεται σε καθεστώς και σε πλαίσιο δημοκρατικής νομιμότητας και ομαλότητας. Το μνημόνιο είναι καθεστώς αντιδημοκρατικό και οι μνημονιακές κυβερνήσεις δεν δικαιούνται να διαπράξουν οποιαδήποτε περαιτέρω βεβήλωση της συνταγματικής και δημοκρατικής λειτουργίας. Μια τέτοια συνταγματική αναθεώρηση είναι ούτως ή άλλως άκυρη. Αυτή τη στιγμή όμως, και θα μου επιτρέψετε να το πω με όλη μου τη δύναμη και με όλη την έμφαση που χρειάζεται, αυτή τη στιγμή είναι αναγκαίο οι πολίτες να σηκωθούν στα πόδια τους και να παλέψουν, να σηκώσουν το κεφάλι και να παλέψουν. Σήμερα βλέπετε ότι προωθείται το ξεπούλημα της ΔΕΗ με διαδικασίες fast track και με επιστράτευση και των εισπρακτικών εταιριών, εγώ δεν πιστεύω στις διαψεύσεις, την ώρα που η δικαιοσύνη βάζει στο αρχείο την υπόθεση κακουργηματικής συμπεριφοράς των εισπρακτικών σε βάρος των πολιτών, σε βάρος του λαού. Αν δεν τους σταματήσουμε εμείς, εκείνοι οι πρόθυμοι σε όλο το φάσμα των σήμερα λειτουργιών... Αυτό έλεγα νωρίτερα. Μου έλεγαν γνωστοί μου ότι μετά την δημοσιοποίηση της απόφασης, σήμερα τους άλλαξαν τα φώτα. Η κατατρομοκράτηση, κύριε Παυλόπουλε, των πολιτών και η χρήση τέτοιων μέσων, πληστηριασμοί, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, καταδίωξη από εισπρακτικές, τρομοκράτηση και διαρκής ενέδρα σε βάρος των πολιτών, όλα αυτά είναι μηχανισμοί επιβολής του καθεστώτος. Εμείς απέναντι σε αυτά έχουμε καλέσει σε γενική ανυπακοή. Γενική ανυπακοή. Ανυπακοή δηλαδή άρνησης αποπληρωμής κάθε οφειλής που συνδέεται με το χρέος και την αποπληρωμή του, το παράνομο χρέος που δεν οφείλεται, ανυπακοής η οποία θα οδηγήσει τελικά στο να πέσει όχι απλώς η κυβέρνηση, αλλά το καθεστώς. Είμαστε σε μια διαδικασία που χτίζουμε την ανυπακοή για να ορίσουμε και μία ημερομηνία έναρξης. Λέμε όμως καθαρά και το είπαμε... Έρχονται και διαταγές πληρωμής μαζί με την ανυπακοή, κύριε Κωνσταντοπούλου, και σε αυτές κύριε, τις διαταγές... Κύριε Παυλόπουλε... Πολίτης, μην έχουμε τα ίδια με το δεν πληρώνω, έτσι. Κύριε Παυλόπουλε... Όταν του έρχεται, δηλαδή, όταν του έρχονται τα αναγκαστικά μέτρα... Ναι, ισχύει. Και έτσι. Κοιτάξτε, αυτά είναι, αυτό σας είπα, ότι αυτά είναι, δεν έχει, αυτά είναι τα εργα... Δεν μην του λέτε του πολίτη ότι δεν έχει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες που έχουν και εμείς είμαστε εδώ ακριβώς για να χτίσουμε και μέσα συλλογικής άμυνας και μέσα υπεράσπισης. Χωρίς όμως να λέμε ότι αυτή είναι μια ανώδυνη και ακίνδυνη δράση. Όχι, είναι μια κινδυνώδης δράση. Και πάντοτε η αντίσταση είναι μια κινδυνώδης δράση. Όποιος ανησυχεί δηλαδή τι θα πάθει, καλύτερο είναι να μην μπει στη διαδικασία. Όποιος όμως συνειδητοποιεί ότι ή θα ζήσει δούλος ή θα πρέπει να αντιδράσει, θα πρέπει να αντιδράσει με όλες του τις δυνάμεις. Και αυτή τη στιγμή η δύναμη που έχουμε είναι η προσωπική μας στάση και η προσωπική μας άρνηση υποταγής. Αυτό είναι η ανυπακοή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλά. Καλή σας νύχτα.